Δεν ξέρω, ρε, από κάπου το άκουσα. Είσαι ωραίο παιδί. Εδώ MVP, ρε. Έχει πει σε όλου του άντρε τη ομάδα, έχει πει την ωραία παιδιά. Για σήμερα, ξεχάσαμε, ρε. Έφαγα ένα κόκκινο. Έφαγα ένα κόκκινο να κρασάω, μα έχει πιάσει το λαιμό που είσαι ο κόκκινο. Ή θα λέει για τον κόκκινο, θα λέει ότι είμαστε ωραία παιδιά, ρε. Είσαι ωραίο παιδί. Μα μιμάρει. Είσαι νέο. Εδώ είμαστε τα ναυάγια. Αμαν. Να σε πάρω ένα παιδάκι. Γεια σας. Πρώτη φορά το ξανακούω. Κάνω κάνα τσιγάρο και μετά. Κάνα τσιγάρο, ρε, πάω μια φαΐ. Σπύρο. Μετά τον πω τώρα. Έλα, Σπύρο. Εδώ, μουνά μου, είμαστε κακή λογικά, ρε. Κακιά ομάδα. Θα παρκάρουμε με το που περνάς στο Μέγαρο το ανοιχτό απέναντι την Express Service. Θα δεις την Express Service. Τι λέει, ρε. Για τον κόκκορα κρασάτο είναι ένα βαρύ φαΐ πριν τον αγώνα, δεν κατάλαβα, ρωτάνε. Ο κόκκορας κρασάτος. Δείχνει μπροστά τώρα, συνέχεια, δεν δείχνει σε εμάς. Μάγκες, πρέπει ο κόκκορας, δείξε ρε εμένα. Άντε ρε πους. Πρέπει ο κόκκορας μάγκες να ήταν αλανιάρης. Αλανιάρη κόκορα έφαγα, αλανιάρη κόκορα και μέση για μίση. Τώρα λοιπόν μάγκες εδώ πέρα τερματισμένο content, δείτε. Μπράβο, κάνω τι με ένα τραβάμε. Κάνε, φτιάξου βρε μαλάκα, πώς είσαι. Κακοί είμαστε λογικά ρε, κακοί είμαστε, κακοί είμαστε. Κακοί είμαστε λογικά ρε. Φτιάξου. Δεν το σηκώσαμε και φέτος. Παπαπα, πρωταθλητές 2023. Κακοί είμαστε λογικά ρε. Πάμε από εδώ ευθεία. Θα το λίγο να ρωτήσουμε. Χιν. Κάτσε να ρωτήσω. Μπορείς να ρωτήσω κάτι. Έχει Φουρέιρα live σήμερα. Πού παίζει, σε ποιο είναι, πού παίζει, στάδιο. Τι είσαι, τι, με ποιον άλλο έχει μαζί. 15 ευρώ. Θα πάτε. Εντάξει, συγγνώμη, τα λέμε ρε. Δεν πειράζει, καλά περάσει να πάτε όμως. Αγενέστατε και οι δυο σας. Άχρηστος κουβιδιάδες. Θεσσαλονίκη μα. Ρε φίλε, αφού βάζω την κάμερα μέσα στα μουσουλία της εδώ, εντάξει. Πού να την πέσουμε. Θα πάω και το ζευγάρι και τους πεις παιδιά έφαγα κούκα κρασάτος. Όχι ρε μαλάκα, κάτσε να σκεφτούμε κάτι άλλο. Μήπως να πάρουμε το Red Dragon για παράρτημα Θεσσαλονίκης. Δεν το πρόλαβα. Τη βάλανε για marketing. Τα χαθείς ανώμαλε. Φτιάξου ρε μαλάκα, πώς είσαι έτσι. Μαλάκα εντάξει, για μπάλα ήμουν. Τι να κάνω ρε μαλάκα. Και αν είμαι σκοτώσει ρε. Ανάγια μου να σκοτωθούμε. Θεός. Όχι μπαζούκα. Ρε μαλάκες, όποιοι λέτε για μπαζούκα, άμα δείτε τι κρατάω, θα δείτε για μπαζούκα είναι. Αφού κρατάω όλο το τρίποδο μαζί ρε, που είναι για δάπεδο. Κατέβασε την κάμερα ρε. Αφού δεν έχω μόνο το κινητό ρε, πού να την κρατήσω. Σας δείχνω πλάνα άλλα. Άλλη φάση τώρα. Μην παραπονιέ. Δείξε ρε, δείξε ένα. Να σε κάνω. Αντρικό ρε αυτό που βάλε. Φτάνει. Καλησπέρα, Ηλίας. Δεξιά. Ναι. Φεύγετε. Φύγαμε. Χαιρετίστε τον κόκορα. Κουκλέ. Χάρηκα ρε. Δώσαμε κόντε, δώσαμε κόντε. Ωραίος. Πάω. Δεν καταλαβαίνετε μετά. Αυτοί δεν φύγουν ρε. Μάγκες, αν θέλετε να πάω για φαΐ και να παραγγείλω κόκορα κρασάτο γιατί τώρα φεύγω. Πείτε στο Σπίνα. Γράψτε ένα. άμα δω πολλά ένα έρχομαι για κόκορα κρασάτο με Σπίνα μαζί. Ένα, ξεκίνησαν, πάμε. Έλα φάει, ένα τίχη. Γεια σου Ντράγκον, ένα. Μαλάκα, μπορεί να τον κεράσει κόκορα τώρα. Ναι, θα με κεράσει κόκορα κρασάτο, τράβα ρε μαλάκα. Ναι, ρε, σαν να κάνεις. Σπίνας. Σπύρος, Παπαγερίδης, ένα. Θα με κεράσει κόκορα κρασάτο. Τι να σε κεράσει. Ωραία μαλάκα, ας το κάνω. Σιγά μην πάμε βρε μαλάκα στο χάλαρο για να σε κεράσει. Τον κόκορα τον πιώσω Σπίνα. Ένα κόκορα μαζί, γουστάρεις. Ένα κόκορα τον τρως ρε πούσε. Είναι με έναν τίτσο. Και μισθό. Αυτός λέει κάτι με Amazon, κάτι αμάξι, κάτι δουλειά σε κάνω. Ιστορία, έμπιστος ακούγεται. Όχι, όχι, σε μένα το λέει. Πάμε εδώ. Τι λέει το σάτρα. Λοιπόν, κόκορα με τι ρε. Κρασάτο ρε μαλάκα. Ναι, με τι, με μακαρόνια. Όχι, θα το πάμε. Μπατάτσι γαντές. Με μισθό με ρύζι. Θες να σε κεράσω με τι γεφταρμάς είναι αυτός. Όχι ρε. Δεν είναι για σένα. Για μένα λένε. Του μάκια. Τσαντάρα κοίτα δείτε το για βασίλεμα. Ρομαντικά θα πάμε για φάγη σήμερα. Εδώ είναι τα πανεπιστήμια ιατρική. Οδοντιατρική για όποιον θέλει να περάσει. Ένας κόκορας που είναι ορεκτικό ρε. Τι σπουδάζει, ρωτάνε τι σπουδάζει ρε. Κόκορα, ρωτάνε τι σπουδάζει ρε. Τι σπουδάζει, τι σπουδάζει. Μακεδονέας, οικονομικό. Και πάει να διαβάσει τώρα έτσι. Μπράβο. Θυσίω μάγκες, γιατί έχω να δουλέψω και σερβιτόρος. Σερβιτόρος, πάμε. Με ζητάνε από παντού. Μαζί είστε ρε, διάδα χαστή, έτσι. Πουνά είμαστε ρε. Όχι ρε, κακή είστε λογικά ρε, κακή είστε. Πάει να διαβάσει λογικά. Φερνάς κοκορακρασά του λέγε. Άλλο θα έχεις να τρως ρε.
Ίδιος με Κρυθαρίδη λένε ο Κόκορας. Πάρ' τηλέφωνο λίγο την κοπέλα σου μία. Πάρ' τηλέφωνο την κοπέλα σου, τώρα την πω κάτι ρε φίλε. Θα μιλήσει εδώ στο live. Θα μιλήσω εγώ την κοπέλα σου, ναι, φέρα της μιλήσω λίγο. Τρολούλη, άμα δεν δεις γκόμενες να πάω να βγεις μόνος σου βόλτα, μαλάκα. Ενημέρωσε ότι μας ακούνε. Ενημέρωσε ότι μας ακούνε. Ναι, ναι, ναι. Ενημέρωσε. Όνομά σου. Διονύσης. Μόγκα W, μόγκες. Κάτσε να με δείξω. Πάμε να φαίνεται για σχόλια. Του κόπη. Λοιπόν, Χριστίνα, καλησπέρα. Έχω το Διονύση εδώ πέρα εχμάλωτος, έχω ανοιχτή ακρόαση. Ωραία, μας έχει πρίξει τα αρχίδια γιατί έχει φάει έναν κόκορα κρασάτο πολύ γαμάτο. Τερματισμένο. Άμα είναι τόσο ωραίος μπορείς να μας κάνεις άλλη μια μερίδα να φάμε κι εμείς. Γιατί μας έχει πρίξει τα αρχίδια, έχω φάει παιδιά έναν κόκορα κρασάτο απίστευτο. Άρα το έχει πει και μια και 30 αργιά φορές. Καλά, μαλάκα, δεν έφαγες. Μας κοροϊδεύε. Καλά, Χριστίνα, τον κόκορα τον κρασάτο λέω που με έκανες. Ρε, μήπως δεν τον έκανε η Χριστίνα και τον έκανε άλλη. Μπαντόφλα. Exposed. Μπράβο, καλά, άρα δεν τον έφαγες, εντάξει. Χριστινάκη, κοίτα στην τουλάπα, άντε γεια. Καλώς, τερματισμένη. Μπαντόφλα όμως εγώ τη φάω, μαλάκα. Πού τον έφαγες τον κόκκινο του κρασάτου, ρε φίλε. Ρε μαλάκα, σε πού και πού τον έφαγα, ρε μαλάκα, σε είπα τι έφαγα. Πού τον βρήκες τη λέση, τον είχε φοιτητών. Λίτρα, exposed. Κόκκινο κρασάτου, πού τι κάνανε. Μεγάλος παπατζής, μάγκες, μεγάλος παπατζής, ρε. Μας έλεγε για κόκκορες τερματισμένους και τώρα. Ρε μαλάκα, όποιος ξέρει από κοκόρια, ξέρει. Εντάξει, δεν χρειάζεται. Α, τώρα μα εντάξει, έλα. Φύγαμε, ρε, ευχαριστούμε, μάγκες. Καλή συνέχεια, λανιά. Αφού δεν έφαγε ρε μαλάκα, από όπο ψέμα. Καληνύχτα παπατζή. Καλά μάγκες. Έδωσε τερματισμένο κόντερ με τον κόκορα ρε. Απλά δεν έφαγε. Ήτανε μόνο για τα memes. Τώρα θα φάει μια μπαντόφλα όμως και θα συνέλθει από τη γυναίκα. Θα πάει σπίτι και θα τον πει. Πού τον έφαγε στο κόκορα. Πώς το λένε, δεν θυμάμαι καν. Κασέτα μόνο, ισχύει. Καλύτερη κασέτα από Red Dragon, μπορεί και όχι. Ωραίο ήταν, εντάξει, ωραίο ήταν, πλάκα είχε. Ο Ιωάννη είναι ακόμα μαζί. Όχι. Εδώ είναι, ρε, εδώ είναι. Λοιπόν, μίλα, ρε, σε ζητάνε. Πού έχω μπαταρία, για να δούμε εκεί. 48, στο αμάξι θέλει πάρμα. Α, εδώ είμαστε. Ένα είναι οδηγό. Ρε, μήπως θα βγάλω το τρίποδο για τώρα ή όχι. Για να το κρατάω πώς είναι. Όχι, είναι, βγάλω. Να το πάρω στα χέρια. Μέσα για να το πάρω εγώ. Γιατί πάρκαρες νόμιμα. Έτσι για την αλλαγή. Ισχύει. Πάρ' το. Ιωάννη, πάρε αυτό ρε. Φέρ' σε μένα, φέρ' το σε μένα. Έλα. Τσέκαρες πίνα το πίσω δεξί λάστιχο. Όχι ρε, καλά είναι. Θέλω να φούσκω, μα φούσκω από αυτό. Δεν ξέρω, το έχεις δίκιο. Και οι τέσσερις ρόδες είναι. Κανένα πίσω λάστιχο, μάγκες. Άιντε. Μαλάκα να μυρίζει ωραία εδώ μέσα. Πώς γίνεται αυτό. Αφού έβαλα αποσμητικό, ρε φέλε. Ναι, αλλά τώρα όμως. Χαμηθήκαμε. Άνοιξα παράθυρα. Μην πατάτε τίποτα. Μαθήματα ο Γιάννης. Πίσω μου, γιατί με έχει κολλήσει, όχι. Αν με κολούσε. Μάντεψε ποιος το είπε, λέει ο Ντότζι. Τι θέλει. Ναι, έδειξε μια κλανιά σφίνα. Κάτσε λίγο. Τώρα που θα μπει ο σπίνας πεθάνατε. Καλά ισχύει μαγκές. Καταλάψαμε αυτό. Πώς σε λένε στο chat camera man. Ρε μαγκές θα... Δεν ξέρω. Δεν το 7 είναι ρε μαλακές. Ρε μαλακα δεν ήθελα να το πω. Μπορεί να γράψω μαλακές για να μην το θυμάμαι. Αν και συνήθως σήμερα διαφωνική εκπομπή οπότε δεν γράφω μαγκές. Πάμε. Κάνει καλά το κόνε τώρα. Εντάξει δεν χρειάζεται να είσαι κεριστικός. Όχι ρε ποιος είναι ριστικός. Δεν χρειάζεται να δείξεις μες την κολότρυπα της άλλης. Απλά δείχνει τον κόσμο που περνάει. Όχι ρε, καθόλου ριστικός. Σπίνους χάμι. Ωραία, κοίταξε θα κάνουμε, θα κάνουμε κάτι παράνομο βέβαια. Παράνομο εμείς αποκλείεται. Ναι. Φέρτε μου ένα σύννεφο να πέσω. Ghost you ρε, Monga W. Κοίτα εκεί πέρα απέναντι που τι θα κάνουμε τώρα. Τα γράφεις ένα κάθε μισή ώρα, αυτό το κάνω ήδη ρε. Έλα γράμμα, όταν παίρνω για τα μπουξάκια. Μην επισέβασες κατά πιόλας, άιντε. Μην σταματήσουν εδώ το όλο. Μίστης. Καϊμακ, παπαμπάω. Που σε live τρακάρισμα, όπα ρε μαλάκα. Όπα ρε μαλάκα Monga W. Κάτσε να κατέβω ρε. Πάμε λίγο άσε στο chat μάγκες. Εδώ τι έχουμε. Αμάν 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 αμάν. Τελικά δεν πεινάω και τόσο πολύ ρε. Θα κάτσω σπίτι. Έχω φάει σπίτι ρε και τα τόσο καλά είναι. Έλα ρε μαλάκα, μια χαρά το κάναμε.
Όχι. Τι κάναμε, ρε μαλάκα, νομιμότατο είναι αυτό που κάναμε. Τράγα για το content. Αυτό άκουσα να δεις, φίλε. Όταν πας full με τον νόμο σε κάποια θέματα. Ωραία. Ενώ αν είσαι προσεκτικός, μπορεί να το κάνεις όπως το έκανα. Δεν είσαι βάρος του τέτοιου, ρε φίλε. Στους συνοδηγούς, στους υπόλοιπους. Ζώνη, όλη ζώνη, μάγκες. Όλη ζώνη, ναι. Όλοι φοράμε. Φοράω, ρε. Φοράει, αφορά, σε σκύ. Πόπο, μια στραφάδα, έλα πάνω. Ζώνη, Σέρτζι Βέντο. Ωπα ρε, με κάνετε εξωστάτ, μάγκες. Μαλάκα, τι γίνεται, γαμό. Φορά ζώνη. Τι ζώνη, ρε μάγκες, εγώ εδώ πέρα πρέπει να ανοίξω τους αερόσακους να... Θες να κάνεις τέρμα αέρα. Έλα, την κρατάω εγώ, άιντε. Άντε ρε, σκόντα. Ρε γάμο, μπλόκανε γάμο το διάολο μου. Απαλά την τραβάμε, δεν τραβάμε δύναμη. Την τσεκάρω ρε, άμα θα κρατήσει όταν θα πέσω. Έλα ρε μαλάκα, τα ρίφα σταμάτησε πορτοκαλί ρε φίλε, δεν το πιστεύω. Πού θα πάτε για φαΐ, ακόμα δεν ξέρουμε. Περνά μέσα μου αεράκι, αγοράκι. Τι γκρινιάζεις ρε μαλάκα, σπίνα στο κέντρο, είσαι λογικό να θες 5 λεπτά να περάσεις ένα φανάρι. Ποιος είπε ότι είναι κέντρο? Ο αδερφός ο Λόιρ. Ο Λόιρ τότε. Ποιος χάζω αυτό το Λόρι, ποιος καλαμαριάς δεν νομίζω εδώ κέντρο είναι. Είναι με το πατίνι ρε, που πηγαίνει πάνω στα πεζοδρόμια. Έχει το live της Φουρέιρα γι' αυτό. Γιατί ακούμε... Α, ποντιακά έχει. Κόρνα τα ρήφα να μάθαμε να γίνει μαλακίες. Ναι. Άμα κορδάρουμε τα ρήφα, μάγκες τέγεις να είναι και το τελευταίο live που θα δείτε για φέτος. Εδώ παιδιά είναι κέντρο ρε. Άρε μαλάκα Λόρι, καθυστερημένε. Ιβάν, έχεις ξαναμπεί σε νεκροφόρο η πρώτη φορά? Πρώτη φορά. Μαλάκες, δεν υπάρχει από τα πιο ασφαλή άμαξη στην πόλη μου. Ναι ρε. Προσέχω φουλ. Πραγματικά έχω τρακάρει δύο φορές στη ζωή μου. Την πρώτη φορά που πήρε τα αμάξη, χτύπησα σε μια κολόνα στο παρκάρισμα και μια φορά σαν να την πει. Τι είναι. Τα τζόγλιο τι είναι, ρωτάει ο Λουίρι. Άμα είναι κέντρο ή όχι. Καλά, εντάξει, τι να τον πει. Γιατί να του πα στις σπινίδες. Του καφτατζόγλιο είναι κέντρο, μάγκε, εντάξει. Πόπο μαλάκα, μην μιλάτε, φίλε, ειλικρινά. Θα ξανασυνδεθούμε με Pool Maniac. Ναι, ρε, τώρα θα τον βρούμε, έχουμε δώσει συνάντηση. Ναι, παιδιά, πάμε για φαγητό, ρε, αράξτε, μαλάκες, έχει κόνετο στην σήμερα. Αν κουράστηκε το χέρι σου, μπορείς να πάρεις τον τρυποδάκι και να το χώσεις, φίλε, και να το πιέσεις. Όχι, εντάξει. Ναι, μέχρι να φτάσουμε, κομπλέ θα είμαι. Κακός οδηγός είσαι, ρε βουνό μου. Κακός είναι λογικά, μάγκες. Πηγαίνετε στον Κρόνο λίγο πιο κάτω από γύρω της Ελλάδας, τρομερός γύρος Χριστουγέννη. Δεν έβαλα κανένα, έφαγα δύο. Εδώ είναι, μάγκης λέτε δείξε Ιωάν, τερματισμένος. Εδώ είναι, παμπαμπάου. MVP και ας μην έβαλε γκολ. MVP με τους αντιπάλους όμως. Μπράβο, με την αντίπαλη ομάδα. Ήταν ο Μόντριτς ρε. Ναι, αυτό ακριβώς. MVP αλλά άφαντος. Μπήκα μέσα για το 10% του μάτς και έβαλα δύο. Ο Ιωάν γιατί έκοψε το μαλλί, γιατί ήμουν σαν 14 χρονών ρε φίλε. Τώρα είμαι σαν 15. Αυτός είναι Ιωάν, αγαλά. Ποιος ρε το Αστέριος. Ναι. Γιατί ρε φίλε, τι έχω. Στέλνει ότι έχει το παλικάρι μαλάκες. Paid actor, impostor. Τι κίνηση είναι αυτή ρε φίλε, τι κίνηση είναι αυτή, γιατί κίνησε εδώ τέτοια ώρα. Το live απ' την άλλη είναι. Να αφήσω κοτσιδάκια πάλι. Ποια κοτσιδάκια και εσύ ρε μαλάκα, ποια κοτσιδάκια. Δες εδώ τι κίνηση έχω φάει τώρα χωρίς λόγο. Σκοτωδίνει σπίνα, πάμε. Εμεξή τώρα που λέτε impostor, μαλάκα είχαμε ένα συμπαίχτη, τον το φίλο που είχε φέρει ο... Είσαι παιδί της φάπας και πολύ στρέλα, δεν πήρα Αστέριο. Το... Τώρα στο λέω, ποτέ θες, έλα. Τον φίλο που είχε φέρει ο. Πώς λέγεται, ρε. Ο Πόρσε, ο φίλος του ήταν μαζί μας στην αρχή και σε κάποια φάση έβαλε διακριτικό και έπαιζε με τους αντιπάλους. Ναι, ρε. Μα λέγα, what the fuck, λέω. Ακραίο. Μα πούλησε στεγνά, ρε. Λες να μην τον κάναμε πάση γι' αυτό. Πουλημά έβαλε ένα stealth goal. Μπήκε χωρίς φανέλα. Ναι, ναι, και αυτό. Και αυτό full impostor ήταν. Τον είδα να βάζει τον goal και μετά να κάνει στα vents. Και ο Πόρσε μου είπε κάνει μετά με ναι, λέει δεν άκουγα λέει ότι λέγατε ότι ο άλλος είναι χωρίς φανέλα και δεν το κατάλαβα. Ήταν τέρμα εκείνη την ώρα. Πουλιμάς, expose, exploiter. Μαλάκα δες. 5 λεπτά για ένα φανάρι. 5 λεπτά για ένα φανάρι, ναι πολύ καρκίνος. Δύο φανάρια έχει, το ένα είναι irrelevant. Δεν σταματάς το πρώτο που είναι κόκκινο, δεν περνάει κανένας αυτό. Αυτό είναι πραγματικά, είναι... Για τον ένα πεζό που θα περάσει. Random φανάρι. Εκεί τα φανάρι τώρα, ε. Yeah. Πρέπει να το δεις με σνάιπερ, μαλάκα. Δες εδώ πέρα τι δέντρο έχει μπροστά. Δεν το έχουν κόψει ακόμα τα πουτάνας γεννήματα, μαλάκα του Δήμου. Τα καρκινώματα. Ωπα ρε, μαλάκα. Τα καρκινώματα, μαλάκα. Το άλλο φανάρι στο λιμωδόν δεν φαίνεται. Το τελευταίο πριν βγει στην Καραμανλή. Δεν φαίνεται. Δεν πάει ένας με ένα πριόνι να το κόψει. Το μουνόσπερμα. Δες και ποιον έχουν βάλει, ρε, μαλάκα. Ποιος πρέπει να είναι. Ποιος πρέπει να πάει να το κόψει, ο Φένο, και να κάνει παράπονο θολωμένος, τι γίνεται.
Σκοτωδύναμο, αλλά. Καθυστερημένη. Μαλάκο, πάει ένα τρακάρο έτσι, ρε. Πάνω στο τέτοιο. Αυτό που είναι λογικά, Αγίου Δημητρίου. Που ναι. Είναι η ΔΕΗ, ξέρεις. Ναι, ναι, ναι. Η ΔΕΗ, ένα ήταν τελείως καλυμμένο, δεν φαινόταν καν. Και το περνάω κόκκινο. Βζίμ, το περνάω έτσι. Το δέντρο έφταιγε λογικά, τσάτ. Όχι, αφού εκεί μετά έχει φανάρι που έρχονται από την Κάβετη. Από πολύ στενό. Ναι, ναι, ναι. Από πολύ στενό έρχονται. Και το πέρασα τίποτα. Αντίο και έξω κολάτα, είπα. Στο κέντρο, ένα που έχει μετά ακριβώς από την Αριστοτέλους, εκείνο το έχω κάνει πάντα το τρόπο. Πάντα το τρόπο. Για δείχνει το top tier content. Κάτσε να δούμε, έχει κανένα σταθμό να παίζει Φουρέιρα, να το βάλουμε τέρμα. Να γίνει φούλε ενοχλητική τώρα. Μπορείτε εδώ τσακα πάνε σπίτι. Να γίνει φούλε ενοχλητικό οδηγό τώρα. Δεν πειράζει. Φουρέιρα. Έχει content αριστερά, μα θες. Εγώ για εσάς το λέω. Έχει content αριστερά, λέω, άμα θες. Έχει content αριστερά, λέω, άμα θες. Τώρα. Άστο, χάζι. Άστο. Το θέλω. Μαλάκα, όλοι πάνε φουρέιρα πέρα από την πλάκα. Αλλά πού να πάμε εμείς έτσι, ρε μαλάκα. Δεν μπορείς, δεν θα έχει σήμα κι αν. Εγώ ήταν να πάω, ρε φίλε. Αλλά ήρθε καμπάλα. Brain lag, καλά ισχύει. Αυτά θέλετε! Άντε με το μαλλί της κουτάνας! Θέλει διαμάντια να λάμπει τα βράδια. Ό,τι ζητήσει εγώ θα το έχω κάνει. Πάμε λίγο. Κάνω ό,τι θέλεις μένα. Πες μου ό,τι θέλεις λέγε. Σαν μπάνια πριβέ. Λόγκο λατίνο. Είμαστε τζίζι. Πάμε λίγο τσάρ. Σε θέλω κι ας μην ξέρω που θα βγει ούτε καν. Ξέρω για σέμα απόψε που τα βλέπω θόλα. Να φύγουμε μαζί θέλω να κάνεις το παν. Πουστάρω να σαλίτης κι εγώ να με μάτα. Διαμάντια στο κορμί της είναι όλα τα λεφτά. Της αρέσει να μαλλιτής κι εγώ να με μάτα. Εγώ πιστεύω μαζί της δεν υπάρχει πουθενά. Ιωάν, πάμε! Παπαπαμ! Τα διαμάντια στο κορμί της είναι όλα τα λεφτά. Και είμαστε τζίτζι και στίχοι φοβεροί. Στίχοι φοβεροί. Έτοιμος για χαγιάτε. Πάμε. Πάρ' το Φουρέιρα, βάλ' το. Μην το κόβεις για μωρέ φίλε, είναι να το κόψε. Κορίτσια Φουρέιρα, πάμε, ελάτε. Και τώρα. Πάμε. Ο άλλος πίσω γιατί έβαλε ζώνη. Μη ρωτάτε μαλακές, μάγκες. Είναι αυτονόητο. Ο Σπίνας οδηγάει. Ο Σπίνας οδηγάει. My jam. Άντε για μίσου. Ρε μαλάκα, φοβάσαι με μένα στο τιμόνι τώρα σοβαρά. Τι βλάκια που. Το τσάτο λέει ρε. Καλά γιατί έβαλε ζώνη. Ο Βάρδος τρώει. Μάγκες, ο Βάρδος είπε ότι πλέον βγάζει φωτογραφίες μόνο το πετύχετε σε μαγαζί να τον κεράσετε. Τέρμα το τσάμπα. Έξω μην τους δείτε φώτο. Εδώ είναι ο Σπίνας. Είναι πίσω μας ο Πόρσε λέει. Πόρσε, μην πήγες πίσω. Όχι ρε, δεν είναι και παραπίσω ρε. Καμό, τράβηξα το τράδι μου, μαλάκα, θα είναι σε φάση. Θα σε γαμίσουμε. Καμό, τελείωνε. Όπα ρε μαλάκα. Καμό, κουράστηκα ρε φίλε. Ε, τσάτ, στείλτε μήνυμα στη μάνα μου στο Facebook. Την αγαπάω πολύ. Και ναι, για μπάλα είχα πάει, αλλά εντάξει, τώρα ψιλοκατάλαβες. Έλα, 10 ώρες με αλλαγα. Ο άλλος έστω δεξιά και πήγαινε προς την αριστερή. Τι πας προς την αριστερή. Έλα. Πήρες το μάγκα μου το τσιβέντο, ρε. Τι γίνεται, ρε μαλάκα, τι γίνεται, ρε φίλε, γάμο το φίλε. Με πέρασα και όλα. Όχι, πόνο σε δείξει δεξιά. Πού είναι, νάτος. Καρδούλες όλοι! Τερματισμένος Πόρσε!
Ακόμα κόκκινος είναι μαλάκα, ας το πίεση over 9000. Λέει ο αρχηγός. Τι? Λέει ο αρχηγός, θα δεις ακόμα κόκκινος από την πίεση. Γάμισε τα ρε. Έχεις ανεβάσει πίεση, ναι. Έχεις ανεβάσει πίεση, λέει. Μία ώρα μετά. Τόσο αερόμπιο το έχω να κάνω. Πες, έπαιξε ρωμαϊκή πάλι με έναν τούμπανο. Γι' αυτό έχασε, γι' αυτό είμαι έτσι. Αυτό είναι τελικό χτύπημα, ξέρεις. Εκεί που είμαι κουρασμένος και με ρίχνει κάτω, παίρνω ανάσα, σκάω. Τέλος. Ρίπ το μάγκα μου. Πολυστερίνη όχι ακόμα, μάγκες. Πολυστερίνη θα ανεβάσει μόλις φτάσουμε. Άμα φτάσουμε βέβαια. Δέκα ώρες. Μαλάκα, πέρα από την πλάκα, πόση ώρα έχουμε φάει, για να κατέβουμε. Καλιά το κόβαμε με τα πόδια, αλλά τι πόδια τώρα, Ποιος περπατάει, καλή ερώτηση. Μουσική θέλω, καλή. Άλλαξε τραγούδια, τώρα μαγκές. Φέρε λίγο Φουρέιρα, ρε. Αφεντικό, δεν μπορώ να φανταστώ πόσο θα φας. Ας το μάγκες. Δεν γυρνάω καθόλου, μάγκες. Πέρα την πλάκα. Είναι, αυτή είναι η φάτσα ενός ανθρώπου που λέει ψέματα. Αλήθεια, μία κόλλα θα πάρω και θα πάρω καμιά μαλακία. Δε. Ναι, ρε, όχι, εγώ το πιστεύω να ξέρεις. Δεν θα φας. Δεν πεινάω, δεν φοβάμαι. Μάγκες, κάτι το κλίπ αυτό θα το δούμε μετά. Για την παρέα έρχεται να φάμε εμείς. Τζιβέτο, κριτικός είσαι, όχι, μάγκες, από Λευκάδα είμαι. Έχεις σπίτι στη Λευκάδα. Ναι, αμέσως πιστεύω το καλοκαίρι, το περιμένω. Για μένα είναι ουσιαστικά μαλακά, θα μου πει. Όλα είναι πράσινα! Όλα είναι πράσινα, ρε φίλε. Όλα είναι πράσινα, πάτα το! Δεν το πιστεύω, ρε μαλάκα, που πάνε έτσι. Δεν είναι ρε μαλάκα, δεν πρέπει να κάνει από τα αριστερά. Δεν βιάζονται, ρε μαλάκα, κάνουν βόλτα. Άσε με, ρε μαλάκα, τώρα. Τώρα 10 ώρες τώρα. Δε σε εδώ, ρε φίλε, δε σε εδώ, ρε μαλάκα. Με τα έργα, κοίτα εδώ, ρε μαλάκα. Κοίτα εδώ, ρε φίλε, δες πως πηγαίνουνε. Ευχαριστώ για τα μηνύματα. Όχι, εμείς είμαστε κομπλέ, full γραμμές έχουμε. Ναι, σκατόβλαχος ρε μαλάκα, επειδή οδηγάω όπως πρέπει να οδηγάω όταν το φανάρι μου λέει σε πράσινο. Σε κεντρικό δρόμο τετραπλής κυκλοφορίας. Ναι. Μην οδηγάς νευρικά σπίνα. Δεν είμαι καθόλου νευρικός ρε μαλάκα, οι άλλοι οδηγάνε υποτονικά. Αφήσω τώρα τις βλακίες. Είναι το άλλο πράσινο και άλλο θροακάτω και μου πηγαίνει με ένα. Σε τετραπλή κυκλοφορία. Να πει σε κεντρικό δρόμο. Όταν το πολύ το αργά είναι επικίνδυνο, το ξέρετε αυτό. Όποιος είναι νέος οδηγός, να θυμάστε. Το πολύ το αργό είναι επικίνδυνο. Επικίνδυνο, άκρος επικίνδυνο. Αυτό ισχύει, ρε φίλε. Πέρα από τα μέσα, αυτό ισχύει. Το πολύ αργό. Όταν είναι... πρέπει να μπει στο τετραπλό με πράσινο, μπαίνεις με μια σωστή ταχύτητα. Δεν μπαίνεις σαν κότα. Μπορεί να μπεϊτάρεις τον άλλον. Μπαίνεις, μπούμ. Είναι σαν να πιάνεις αριστερή λωρίδα με 20 χιλιόμετρα. Απίδω τις βλάκιες. Ισχύει αυτό, εντάξει. Πέρα από αυτά, μην τα δοκιμάσετε αυτά σπίτι, μάγκες. Αυτή η οδήγηση είναι από επαγγελματίες. Δεν οδηγάω καθόλου τέτοιο. Όχι, σωστά οδηγάς. Με το μυαλό μου οδηγάω, 10 ώρες. Ναι, παιδιά, εδώ είναι, έχει φύγει το παιδί, ρε. Ένα 10 πόδο θα σκοτώσουμε την τελευταία. Απίστευτο πώ σε 10 λεπτά στο αμάξι έχουμε τον τριπλό content από το γήπεδο. Είναι επειδή δίνω πιο πολύ content όταν μιλάω παρά όταν παίζω μπάλα, ρε. Εντάξει, ρε μαλάκα, τι να κάνουμε, ρε φίλε, όλη την ώρα να οδηγάμε για να βρίζουμε. Καμία χορηγία, μάγκε. Δεν σα είχα πει στην αρχή, καταρχάς, δεν είχα πει στην αρχή του μήνα ότι αυτό. Φώτα δεν είχα ανάψει η ώρα. Βασικά δεν χρειάζεται, ναι, τέλο πάντων. Είναι ακόμα μέρα. Ναι, δεν είχα πει στην αρχή του μήνα ότι αυτό ο μήνα θα γίνει Big Brother. Σωστό. Και έχει γίνει Big Brother. Σπίνα, ξέρεις πια όταν μου τζόνεις, όταν οδηγάς, τρως πρόστιμο 100 ευρώ. Αυτό το διάβασα και εγώ, ισχύει. Ναι, αλλά, βασικά. Ναι, για τα κοντοδάχτυλα δεν είπε όμως κάτι. Ο δρόμος μπροστά από την καθυστερία. Κάτσε να μπω, ρε φίλε, γιατί βλέπω κόλληση αργούνε. Λογικά θα ισχύσει, ρε. Καλά, αυτό το θα ισχύσει είναι όπως τέτοιο, ρε. Όπως τότε που λέγανε όποιος βρίζει την Παναγία 15 χρόνια φυλακή για 1 εκατομμύριο πρόστιμο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Αυτό. Δεν στέκει βασινό μου. Δεν θεωρείται υπαρκτό. Το θυμάστε αυτό με την Παναγία, τσάτ. Αυτό είναι πολύ ακραίο, μαλάκα, θυμάμαι. Άμα ήταν έτσι, βρε μαλάκα, εγώ θα πρέπει να αγοράσω το Twitter. Μαλάκα, αυτό με την Παναγία θυμάμαι, τότε δούλευα στα net και έμπαινα μέσα και που βρίζανε, παιδί μου, ρε, τζάνα στο δω και τέτοια και τους έλεγα, μάγκες, λέω, μέχρι στιγμής είναι από 2.000 ο καθένας πρόστιμο.
Παίρνω τηλέφωνο αστυνομία τώρα, καταγγελία. Αυτό είναι ακραίο content. Ποιο Τέσλα ρε μάλακες. Έλα, έλα, έλα. Ξύπνα, πράσινο είναι. Μάλακα, δεν τον βλέπεις ότι διγάει με φρένο. Το έχει πατημένο ρε μάλακα. Ο μπροστά αυτή ρε. Τέσλα μόντα αριστερά έξω. Fake news ήταν καλά, εντάξει, ξεκάθαρα ήταν fake news. Αλλά ήταν ωραίο meme ρε φίλε. Εμένα εντάξει, είχα ρίξει πολύ γέλιο το δεύτερο. Έλα, έλα, σμαρτάκι, άιντε, πάμε. Πάμε. Ο Πολυμάς έφτασε ήδη. Οντεύουμε κι εμείς. Τι με τι πήγε ρε μαλάκα, με απάτσι πήγε. Χειρόφρονο ή αυτόματο είναι του Σπίνα. Σας φαίνεται για αυτόματο ρε μάγκες. Αυτόματο το κάνει ο Σπίνα να φαίνεται μάγκες. Που πάει 0% σε ένα δευτερόλεπτο. Άμα ο άλλος μπροστά του είναι μπλοκαρισμένος. Τι έγινε με το τελικό του Μουντιάλ. Κερδίσαμε 19. Εύκολο μάτς. Σπίνα, το MVP. MVP Σπάινους. Έπαιζε όλο το μάτς δέρμα πήγε για 10 λεπτά. Έβαλε 2 γκολ καθάρισε το μάτς. Καλή τύχη για του χρόνου. Σας γαμίσαμε και φέτος. Ισχύει. Κακό είναι λογικά ο Σπίνα. Και χάσαμε 0-2 στην Ρωμαϊκή. Έτσι. 0-2 στην Ρωμαϊκή από έναν τερματισμένο επαγγελματία. Θα το ζόριζα πιο πολύ άμα σε κορδάκι. Εντάξει, αυτό πέρα από την πλάκα, ήταν τερματισμένο. Δηλαδή, πέρα από το δυνατό παιδί γυμνασμένο, ήταν και γνώστη, ρε φίλε, είχε λαβέ φάνη. Εντάξει, μαλάκα πόσα χρόνια ήταν. Εγώ δεν έχω ιδέα. Πήγα απλά με τα κιλά του κερδίσω, αλλά εντάξει, δεν είχε και ανάσες. Γιατί στο multi watch the base το live σου κάντε refresh ρε. Μπορεί να κανιά φορά μπαγκάρει και εγώ χθε που έβλεπα μπάγκαρε. Randoms. Κάντε, πατήστε το play. Pause and pause και θα βλέψει. Φαντάζομαι πόσο χάλια την υπόλοιπη για να βάλει γκολ το Παναγιώτη. Πάρκα εδώ διπλά για να πιει καφέ, να σου πεθάνει μάνα, αλήθεια. Πραγματικά να σου πιει τον καφέ σου, να σου κάτσει το λαιμό. Να πιει. Να τελειώσει τον καφέ του στο νοσοκομείο. Με ασθενή σε γενικό πρόσωπο. Όχι, ρε. It's a joke, it's a joke. Στο RP, ναι. Ρε φίλε, εγώ μπορεί να παρκάρω παράνομα. Συνέχεια. Στο RP, στο RP. Όχι, όχι. Εγώ παρκάρω παράνομα όποτε δεν με βολεύει. Μπράβο. Δεν είμαι ποτέ βάρος σε κανέναν. Μια φορά το έχω κάνει ζωή μου στο Παγκράτη. Σωστό. Και εκεί είπα εντάξει, δείξε κατανόηση. Και φαντάζομαι έδειξε. Ρε μου αλλάξει πότε πάμε για μάσα μάγκες από θεραπεία με κοκορίζια και κοντοσούβλια. Πάμε στο τέτοιο ρε, εκεί στο Shark Honda, στα τέτοια. Σπίνα το μεγάλο match μπάλα που περιμένουμε είναι ένα. Εσύ βιέσαι χαγιάτε Army, αλλά υπάρχει το κόλλημα της απόστασης. Όταν κατέβει ο Μιχάλης, όσο κάνουμε αυτό. Αυτό, άμα ανέβει Θεσσαλονίκη, τον περιμένουμε. Είμαστε κακοί λογικά. Ή θα πάω εγώ, ένα από τα δύο κάποτε. Τώρα, παιδιά, ο Ιούνιο δύσκολα. Difficult. Κόκορα Κασάτο. Κόκορα Κασάτο τον έφαγε όλο ο άλλος, μάγκες, δεν έμεινε τίποτα. Τώρα θα πάει σπίτι, θα φάει μια πατώδα και θα χωνέψει. Μόνο ένα ο Πράγκας. Είναι πάρα πολλοί αυτοί που κάνουν την ίδια δουλειά σε μεγαλύτερη ή σε μικρότερη κοινότητα. Διαβάζω ότι ο Πράγκας έπαιρνε τεράστια διαφήμιση. Αυτό ήταν κάτι επίσημο καταγράφημα. Τα 100%. Γιατί δεν είναι έτοιμος για αυτό το μάτς βουνά μου. Με τίποτα ρε, με τίποτα. Του δίνουμε 2 μήνες να κάνει εξάσκηση και να έρθει το Σεπτέμβρη πάνω. Μαλάκα είδες όμως. Σκεπτόμενη μπάλα που έπαιξα. Καλός, καλός. Εντάξει, δεν μπορώ να τρέξω, έλα. Δεν χρειάστηκε να τρέξει. Δική μας είναι αυτή, ρε! Νάτος! Πάμε, πού παρκάρουμε, ρε! Εδώ είμαστε, βουνά μου, εδώ είμαστε. Πώς πάρκαρες έτσι, βρε φορτηγό, γάμο την. Λοιπόν, περίμενε κάτι. Σκεφτόμενη μπάλα. Να σκεφτώ λίγο πόσο. Εδώ δίπλα στο τέτοιο. Περίμενε, κάτσε να κάνω μια γύρα για αρχή. Και να δούμε αν θα επιστρατεύσουμε. Πάρα ένα λεωφορείο εδώ. Έλα, να το ρε μαλάκα, ξύπνα. Μαλάκα εδώ πέρα είχα γαμίσει μία γκόμενα. Πού μας έφερε, μόνο κατάβληγε, τσάτ. Άμα πέσει και ο ήλιος, θα μας ψάχνουνε. Πάμε. Βέβαια παράθυρο, ρε. Αφήνω τσάτ εδώ πέρα, ναι, θα γυρίσουμε. Πάμε. Θα βγάζω και το τρίποδο. Λοιπόν, cool story Bob, κάπα. Ισχύει.
Εντάξει, όποιος το πίστεψε, το πίστεψε, μάγκες. Πότε ρε! Δείτε πλάνα ρε μαλάκα που σας βγάζω. Τερματισμένα λιοβασιλέματα, αεροπλάνο. Θα ζήσουμε. Εντάξει, τέρμα. Εδώ είμαστε. Ρωμαϊκή πάλι μάγκες, ο πιο τερματισμένος. Στο βουνό μου, το βουνό μου. Κακός είναι λογικά, κακός είναι λογικά. Να τους. Πάμε. Κάνεις πολλά χρόνια γυμναστική, ε. Τώρα τι κάνεις. Δεν φαίνεται ρε μαλάκα. Τώρα κάνω κολύμπη γιατί πάω για να βαγωσώ. Δεν χρειάζεται κολύμπη για να βαγωσώ. Σωστός, φύγαμε. Έλα. Λεφτά να δώσω. Άντε, άντε. Με τέτοια πλάνα νιώθουμε στην Σαντορίνη και δεν δουλεύω. Τερματισμένα πλάνα μάγκες, εσύ μας έχω φτιάξει, άστο. Πώς θα πω, πού είναι ο Σπύρος? Το κούντα είναι ο Σπύρος με το τσαντάκι. Μιλάτε μαλακές, τσάτ. Μην τον κράζετε, τερματισμένος είναι. Έχει κουραστεί, έχει παίξει καλά σήμερα, γι' αυτό είναι έτσι. Θα πει αντί μαρτίο απέναντι. Τον είναι μαλακά από κρύα. Πάμε ρε, θα περπατήσουμε ρε. Κράτα καλά την κάμερα, ναι, έτσι μάγκες προσπαθώ ρε. Απλά τώρα με το χέρι, δείτε εδώ και σε τι δρόμο περπατάω. Τι μην νομίζετε, έλα, stabilizer. Έλα, πείτε μου τα nerfs, πείτε μου τα nerfs. Είπανε το 6-6 μάνα έγινε 7-7. Ποιο έχει 6-6 μάνα? Δεν ξέρω, μάγκες γράφτε πάλι ρε. Πείτε τα nerfs στο chat. Πώς θα φαγαίνει φωτιμό Hunter? Δεν ξέρω. Πάλι. Εγώ Warrior περίμενα, Rogue PDH. Το 6-6 του Warrior. Και παπούτσε ρε τα δικά μου. Nike φοράω μάγκες. Και Adidas καλτσούλες. Σπίνα. Κόπια αντίμον 6-6. Νέρφ Νέλι, Σάτρ Γκνόλ. Τίποτα, βρήκα κάτι παλιά, έβαλα για να πει σαν μπάλα. Φάρανε τον Γκνόλ. Χίλια νέρφ έγιναν. Το Warrior έφαγε ακραίο νέρφ. Ρε φίλε, αυτή στην Blizzard εκεί πέρα είναι ένα μάτσο αμαία που παίρνουν όλοι επιδόματα, αλλά δεν τους φτάνουν. Α, Debs. Παίρνει Blizzard. Debs 4 μάνα. Ναι. Κάριελ 8 μάνα. Καλό. Ναι. Το Κάριελ είναι relevant, εγώ δεν το πιστεύω στην τέχνη. Warrior τέλος ρε. Α, την Κάριελ του. Νόμιζα την Κάριελ του DH. Ωραία, Κάριελ 8 μάνα, Debs 4 μάνα να μην βγαίνει από το school, μπράβο, από την teacher. Ωραίο. Το Debs έγινε. 4 μάνα. ΑΟ 11 μάνα, Warrior 4 damage. Το school teacher πόσο έγινε? Όχι, όχι, το Debs έγινε 4 μάνα για να μην βγαίνει από το teacher. Γιατί το ασάκι κάνει discover τριάρια. Α, ναι. Κάνει τριάρια. Ναι, τι ωραία, δηλαδή το... Σπάει 7 μάνα. Γκάρ 2-1 με τα, του DH που βγάζει τα ψωψώνια. Όταν γεμίζουν πρώτα οι κλινικές με καρκινοπαθείς, δεν κάνουν nerds. Ο Payne λέει χάσαμε τους καρπουζάδες. Εντάξει, για ένα γκολ μα. Ριφρές, μάγκες, ριφρές ρε. Βάλαμε 3 αυτοκόλλες. Κομπλέ είμαστε. Και δεν... Τσάτ, επειδή τώρα πήγα πάμε για φάμα. Χειρότερο θα είναι. Ναι ρε φίλε, δύο μάνα. Καλησπέρα το σκέριζε φίλε. Μια μέρα να στρώσω κομμάτι. Υγεία το Celestial. Πριν recorded είναι μάγκες. Αλλά ξεκάθαρα ρε. Αυτό που βλέπετε είναι past broadcast. Μάγκες 4G Plus έχουμε ρε. Δεν γινόμαι ταινία ρε, βίντεο κλιπ που έλεγε κι ο άλλος. Κολλάει λένε Σπινά. Τι κολλάει? Κολλάει ρε φιλάδε. Πόσες γραμμές έχουμε ρε. Δρόμο. Σπινά, το POV από πού βγήκε? Από πού? Ναι, από πού βγήκε, σε ρωτάω. Η λέξη POV. Ναι, το point of view ρε παιδί μου, που είναι πιο main ακουστά, ξέρω. Δεν ξέρω. Δεν έχει σήμα από εδώ ρε μαλάκες που ήρθαμε. Ιωάννη μας έφερε ο φελός ρε μαλάκες. Oh, my God.
Από το δάσος πήγατε, πραγματικά μας έφερε από το δάσος. Δείξε τώρα, τώρα δεν είναι όντως δάσος, μαλάκα, μη ειρωνικά. Εδώ είναι real δάσος. Έλα μάγκες, εδώ, 50 ευρώ ρε. Σαν βαρέλινο πούστης. Τι να κάνουμε, χαγιάτε. Μην πατώνεις πως πει να βγαίνει με τα hot babes. Τι πάλι κόπηκε. Στο επόμενο πρέπει να έρθει ο Καρυδάς. Την άλλη φορά πάμε καμιά υπόγεια σύραγγα ρε. Με πήρες τηλέφωνο για φάρσα και κοιμόμουν ρε. Αυτός είχε βγει. Τι είπα. Ξαναπέστο. Πού μείναμε. Γαμώ τα δεδομένα σου ρε μαλάκα. Και εγώ γαμώ τη μάνα σου ρε μαλάκα. Αυτό για τα δεδομένα ηλίθιε. Καθυστερημένε. Κάνει εξ. Ζω. Η πόλη φταίει. Μαλάκα, ζω. Τι μου γάμα στα δεδομένα. Το ήθελε, εγώ φταίω. Εσύ βάζεις άλλα δεδομένα. Πας εκεί πέρα και τους λες εγώ θέλω καλύτερα. Τι θα τσιμπήσουμε. Εγώ παιδιά θα πιω μια ζύρο. Θα πάρω μια παπαριά να φάω και τελείωσε. Είσαι σε έλλειμμα τώρα. Σπινάει σε σχέση αυτόν τον καιρό, ναι. Είμαι ρε μαλάκες, τι γελάτε ρε μαλάκες, τι γελάσατε ρε. Δεν κάνω τον πελά σας. Φήμες λένε ότι είναι πληρωμένη ηθοποιός. Πληρωμένη ηθοποιός. Τι να πάλι. Είπα ρε μαλάκες, θα πάρω μια ψευτομαλακία να φάω. Να συμπληρώσουμε τη μέρα. Βρες το σόμπε, πού είναι τον βρω. Ωπα ρε. Τίποτα, είπα το χαγιάτε πριν που μου λέγατε που κόπηκε πάνω στο καλό. Του λέω να μην πατώνει, που λέει και βαρέλη. Που εγώ βγαίνω με τα hot babes. Καλός είναι και ο κόλος της Γιούσεφ εκεί πέρα. Να τον κοιτάει λίγο από μακριά. Δεν πειράζει. Τόσο προπόνηση με τον Μπλάστη να πατάει το προγούλι του να μην υπάρχει. Για να φέρει τη Γιούσεφ. Να κοιτάει λίγο κόλο. Κρίμπα. Άντε. Άντε μην πάω και δώσω 1500 ευρώ στην Costa Union στον Βάρδο. Και σε αποκληρώσει. Από το ίντερνετ. Σε είναι βαριές κουβέντες και στόμισε. Μαλάκες, δεν έχετε δει που ο Βάρδος με βάζει tag, γράφει Western Union Post και λέει στείλτε λεφτά εδώ και με έχει tag. Δεν το έχετε δει. Σε εσάς μπιλάρο, περπατάτε. Α, δεν το έχετε δει. Τι λέρε μαλάκα, τρομπαλάκο, βγαίνουν τα κλάπ και βαζώνω. Exposed. Φίλε. Σπίνα τα πάμε μέχρι Λαγκαδά με τα πόδια. Ναι ρε, εδώ δίπλα είναι. Σπυρό! Μπαρμπαστρούφ, κοντεύουμε ακόμα. Έτσι δεν λέγανε στο παιδικό. Και πηγαίναν οι άλλοι. Ρε μαλάκες. Ναι ρε, εδώ δίπλα είναι. Φτάσαμε μέχρι το Μέγαρο. Ναι, 5 λεπτά. Τι παρκάραμε εδώ βρε μαλάκα τότε. Χίλια μαγαζιά έχει εκεί πέρα. Στη Σοφούλη. Ωρε φίλε. Τι κάρδιο μέρα χωρίς να πρέπει. Δεν θα πάω κανένα. Σαν... Yeah.
Έχει νύρ, μαλάκα, να είναι το ανοίξει το Θεό σου, ρε φίλε. Μακάρι αυτό το νύρ να σημαίνει νεκρός. Μου γκάζουσε, ρε μαλάκα, περνάνε 1000 άτομα. Ήτανε με την πουκαμισιά. Μέσα τα πλατάνια, ρε. Άσα περάσει το παιδί, έλα. Ωραίος, είδες, ευγενικό το παιδί, ρε φίλε, τον αφήσαμε. Μπράβο, όχι ο άλλος, ο Σκαρπινιάρης, άσπρο που κάμισο, ανοιχτό εδώ πέρα με το χρυσό σταυρό. Βγήκε η τρίχα του. Τρώμε, προφανώς, δε μαλάκα, αφού δεν θέλαμε να πάμε εκεί πέρα δίπλα, πήγαμε στον διάολο τη μάνα. Πάμε καλά. Τι να φάμε καλά, βρε μαλάκα, τι να φάμε καλά. Ο άλλο ο μαλάκα κάναμε δεύτερο μάτι στην Ρωμαϊκή. Μου είχε μείνει ένα ML Oxygen, μου το ξόδεψε και αυτό. Και τώρα πηγαίνουμε στο διάλογο τη μάνα. ML Oxygen. Να ξέρει, legit, με έχει σπάσει την κλίδα με αυτή τη λαβή. Εσύ έφυγε. Του σπάσει την κλίδα. Και έπεσα σε στρώμα κιόλα. Ήταν ατύχημα. Ήταν ατύχημα. Και καλά. Τι έκανε δηλαδή από το τραβή σε μαλακή. Ανάρτηκα μου λέει ένα μήνα. Μαλάκα τον ξεκόλασε. Και ακόμα δεν είχα λύσει. Που έχουμε έρθει. Γουστάρω να σε λύτης και εγώ να με μάνταμ. Έκανα τότε 2 χρόνια, ρε, με εκεί σταμάτησα. 144 πει. Τι φταίω, τι φταίω. Ποιος το λέει. Εγώ φταίω, γάμω το διάολό μου. Ποιος το λέει αυτό. Ο Σταμονίδης, ρε. Εγώ φταίω, εγώ φταίω που δεν με βάζει το κόλο γκέιμ. Γάμω το διάολό μου. Πού στο μπούτσο είναι, ρε φίλε. Πάμε ή δεν έχει καλό σήμα εδώ να πεις να κάτσουμε εδώ πέρα. Φτιάξε το ίντερνετ, ρε. Χρήστο Χάζα, εύχομαι μόνο στη δηλώση να πηγαίνεις να είναι κηδείες, ρε αδερφέ, αλήθεια. Μόνο σε κηδείες να πηγαίνεις. Να μην πας και ο μόνος γάμος που να πας να είναι ο γάμος σεζόν 2 Game of Thrones. Σε κηδείες, όχι όμως σε ξένα. Σωματωμένο γάμο να πάει. Όχι σε κηδείες αγνώστων. Για σουβλάκια πάμε, ναι. Οφ. Όχι στο GTRP, στο Real Life. Λέω, ο τρίποδας πού είναι. Τον έχει ο τέτοιος. Ναι. Κανένα GTA, real life. Όλα μου φταίνε σήμερα. Γαμού μαλάκα κίνηση, πως μου ανεβάζει την πίεση έτσι. Τώρα θα πω κάτι ρε φίλε, ήταν όχι, το... όχι ρε φίλε, ήταν με Άικος και ήταν το αντίθετο φίλο ρε φίλε, θα το πω ρε μαλάκα. Θα το πω ρε φίλε. Διαχωρίζω. Τι με κοιτάει 10 ώρες. Δεν ξέρω τίποτα. Βλέπεις σου κάνουμε νόημα πέρνα. Τι πρέπει να πούμε πια. Είχε Άικος στο χέρι ρε φίλε. Φαινόταν η αμπαλοσύνη στην οδήγηση. Φαινόταν. Το Άικος έφταιγε, όχι το φίλο. Το Άικος είναι red flag ρε, να ξέρεις. Oh. Φτάσαμε. Φτάσαμε. Α! Στο γύρο της Ελλάδας θες να έρθουμε. Ναι, σ' αρέσει. Εντάξει. Okay. Πού θα στήσουμε ρε μαλάκα τρίποδα εδώ. Εδώ έξω, πάμε μέσα στον κόσμο. Να σου δω το λεφτό τώρα. Πιάσε ένα καλό τραπέζι ρε. Άμα θέλετε αυτό εδώ, να είμαστε εδώ, εδώ. Ναι, αυτό να εννοώ. Έχει καλό σήμα εδώ, έλα. Δεν χρειάζεται να όπως είμαστε. Ωραία. Έλα, άνοιξε το. Έχει και μικρότερο νομίζω πιο εκεί ρε. Κάτσουμε εκεί. Όχι, άκουσε να δεις λίγο. Θα αφήσει κενό εκείνο το μέρος από μέσα, στήσε τον από εκεί. Ναι. Χωράμε ρε, πώς θα βάλουμε κι άλλες χαρακτηριένες. Θα βάλουμε το δώσουμε εκεί πέρα. Μπράβο, σήκωσε το κιόλας. Μπράβο ρε γκουλάρα. Πάτε απέναντι στον Κρόνο. Έλα. Νομίζω απλά δεν άνοιξες πολύ τα πόδια. Εντάξει, άνοιξε τα φουλ, μπράβο ρε μαλάκα, μπράβο ρε Ιωάν, μπράβο. Μπράβο ρε Ιωάν. Μπράβο ρε μαλάκα, ο άλλος ο Τζιμ τον έλεγες. Κάνε ένα και έκανε δύο. Γεια σου, γεια σου φίλε μου. Δεν σε πειράζει να τραβάμε το τραπέζι μας έτσι. Το τραπέζι μας τραβάμε, εντάξει, οκ. Γιατί πάμε σε κάτι μαγαζιά, τους δείχνουμε το μαγαζί, τους κάνουμε διαφήμιση και μου λέει κανονικά λέει θα πρέπει να πληρώσετε, άλλο θα κάνουμε μισό που πάνε μαλάκα. Φίλε, καλά, μπράβο, έτσι, ωραίο σου. Για το αφεντικό μου δεν ξέρω. Ωραίο, το εμάς τραβάμε ρε φίλε, τι θέλει τώρα. Ναι.
Τι έγινε, τι θέλετε. Να, μήπως θα το βάλουμε από εδώ και δεν θα κάτσω. Είναι κάτσω από εκεί. Τι θα κάνω, πόσοι είμαστε, πόσα μας λείπουνε παιδιά. Άμα θυμωθούμε και μπορούμε μέσα και βάλουμε μία και μία. Αυτό, ναι, δύο είναι. Εντάξει. Κάτσε, σε φέρει μια καρέκλα εδώ. Έλα. Ή ξέρεις τι, μπορούμε να το φέρουμε για αυτό μέσα να κάτσω κι εγώ από πίσω. Ρε, πώς θα βλέπεις έτσι όμως, δεν βλέπεις έτσι τίποτα, δεν έχεις ιδέα τι γίνεται. Θα ανοίξει ένας από το κινητό σας. Έλα. Έτσι ρε μάλακα. Απλά πράγματα, σε πειράζει, δεν με πειράζει. Όχι και το μαγαζί μου και έχω 30 χρόνια μαγαζί. Έχετε άλλους 30 χρόνια μαγαζί στο κέντρο Μπηλιαδάδικο. Δεν υπάρχει ανταγωνιστής τίποτα. Έχει 100.000 φοιτητές. Βγάζει λεφτά, νομίζω είναι επιτυχημένος επιχειρηματίας. Μακάρι όλα τα λεφτά του σου κόλυβα. Θελός. Θα κάτσω από εκεί. Εντάξει. Λάιφ. Ποιο είναι το μουσικό. Εμείς οι δύο. Βλέπει το τώρα σε περίεργο. Καλή μας τα βουνά είμαστε. Ναι, αλλά τώρα δεν φαίνεται. Πώς έχεις πάει στο τέτοιο, ρε. Και γλιστράει, ρε. Και τι γλιστράει, ρε, πλουστικά. Άκουσα να δεις λίγο. Βγάλω το από πάνω. Άσου το κάνω τώρα. Εγώ αστρώθω κανονικά. Γλιστράει αυτή η μαλακία, ρε. Δεύτερη εσύ. Έλα. Δεν πειράζει, ρε. Έχει ανοίξει αυτό, βλέπεις. Ναι, δεν κολλάει. Δεν γίνεται να κολλήσει. Λοιπόν, δες λίγο, το κάνεις έτσι. Πώς ξεκλείδωσε αυτό, ρε μαλάκα. Από τη ροδέλα σφίγγει, ρε. Από εδώ. Ναι, σφίξ' το λίγο. Ωραία. Το βάζεις λίγο μέσα. Γεια σου όλα. Γελάτε, ρε μαλάκες. Όπα. Έλα, άστο λίγο. Τέλος, βλέπεις. Πώς το κούμποσα. Βάλω και αυτό εδώ και είσαι πένα. Πρόσεχε το κουρίζω. Ρε μαλάκα, ρε. Τι περίεργος τύπος. Μην το κουνάς το κινητό, έτσι, χλατσοτά βάλ' το, μπράβο. Φέρ' το άλλο από κάτω. Δεν φταίσαι εσύ. Τώρα έφταιγες, ρε μαλάκα. Δεν φταίσαι εσύ. Στις τρεις. Φέλε. Δεν φταίσαι εσύ, θα σου γαμίσω το σπίτι. Μας τώρα ένα πενιντάρικο με χρωστάς τώρα για τη δουλειά. Ναι, ένα πενιντάρικο, δύο φορές το έχεις δεξιά το κινητό, μαλάκα, ηλίθιε. Θα φύγει, ρε. Πεθαίνει η μάνα τώρα. Γιατί θέλει. Έλα. Τέλεια. Για να δω. Ρε μάγκες, γιατί δεν πάτε μέσα. Δε, για σήμα. Και να μην ενοχλούμε τον κόσμο. Μπορεί να μην θέλω να τον δείξουμε, κατάλαβες. Και τέτοια. Να μην έχετε και εσείς θέμα γι' αυτό. Είναι μερικοί που δεν έχουν πού τη βάλω. Εδώ. Μπροστά εδώ. Δεν μπαίνει εκεί. Περίμενε, έλα ρε μαλάκα. Κάρα, βάλ' την εδώ. Άστο, δεν πειράζει, το πέφτει, εντάξει. Μπήκαμε σε μπόνους. Έλα, κάτσε εκεί. Και είναι ο μπόνους. Απλά θα μου δώσει το κινητό σου. Όχι για πάντα, για να βλέπω. Δεν πειράζει. Εγώ σχολιασμό κάνω. Δεν λέμε την game παίζουμε γιατί ντρεπόμαστε. Να ξέρεις. Παίζουμε ένα παιχνίδι με κάρτες, αλλά δεν λέμε το όνομά του. Εγώ ντρέπομαι να το πω. Όχι ρε φίλε, μην το λες, είναι ο Voldemort. Αυτό παίζουμε. Και Yu-Gi-Oh παίζουμε, εντάξει. Ωραίος. Να κάνει να παίζαμε Yu-Gi-Oh. Το καινούριο που πήγε Master Grand στην Gold Raider.
Ναι, φάγαμε 300 ευρώ και το παρατήσαμε. Απλά πράγματα. Εγώ παίζω τα πρωινά τώρα. Πάλι. Μόνο εγώ είχα βάλει. Μέχρι να με πιάσει. Πόσα views κάνει. Ανάλογα το content, τώρα έχουμε 600. Ναι. Α, είμαστε live. Χτες είχαμε 1000. Τι είναι η πορεία σου, Θέρμη. Θα βλέπεις και βίντεο μόνο το chat. Το chat θα βλέπω, μην τόσο την μπαταρία σου. Ωραία, έτοιμος. Μην ακουμπήσεις τίποτα. Γενικά καλοκαίρι τώρα είμαστε έξω. Εκεί ελπίζουμε να μην γλιστρήσει το κινητό, να ξέρεις, άμα θα έπεσει. Δεν είμαστε γιον κάρδο. Δεν είναι γιον κάρδο, εδώ είναι φλόρι. Δεν έχουν τα αρχιδιά. Ακούγεστε να ξέρετε κάπα, δεν ακουγόμαστε. Δεν ακουγόμαστε καθόλου. Τίποτα ρε. Δεν ακουγόμαστε ρε μαλάκια. Πρέπει να ακουγόμαστε. Έχεις κάτι, ό,τι κάτι. Να φέρω το κινητό. Κάνε το κινητό με το πάρπακ. Ή κάνε το μικρό τρυποδάκι και φέρω το κινητό. Παιδιά. Ναι, όχι. Τι είναι αυτό. Εκπομπή. Φέρω το κινητό. Τι έγινε τώρα. Κάνε το τρυποδάκι μικρό. Τι έγινε, για δες. Τι να γίνει. Τι έκανες ρε. Έλα. Ναι, ναι. Τι θα φάτε ρε, δεν ξέρω. Κάτω το τρυποδάκι μικρό. Μισό μάγκες το φτιάξω τώρα γιατί... Έχουμε δεδομένα περιόριστα. Του μαγαζιού είστε. Ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία. Το δείξαμε το μαγάζι, να ξέρετε, ο γύρος της Ελλάδος και ο οδός Βασιλής Όλγας 176. Και έχουμε κάνει και... Δεν το ξέρετε, έχουμε κάνει και βίντεο εμείς οι δύο. Όχι αποθηκευμένο live που δοκιμάσαμε το φάι σας και είπαμε και πόσο καλό είναι, το ξέρετε αυτό. Ούτε είχατε έρθει ένα χειμώνα μέσα εκεί δεξιά. Όχι, από το σπίτι, στο σπίτι το πήραμε. Στο σπίτι, ναι, ναι. Εμείς τώρα συνολικά μας βλέπουν 1200 άτομα. Αυτό συνολικά προβολές θα πιάσει στο τέλος. Πότε μπορούμε να κάνουμε, εδώ γράφεις το τηλέφωνο μου. Όποτε θέλετε, να έρθουμε εδώ για να κάνουμε εκπομπή live, εσύ βίντεο. Ναι ρε παιδί μου, να το φτιάξουμε. Ωραία. Πιάτα και τέτοια. Θα πιούμε ένα καφεδάκι, να το συζητήσουμε το θέμα πιο τέτοιο, μπράβο. Και να κάνετε κάποιο έργο έτσι. Όχι ρε, φέρτε εδώ πάνω ρε, αλλά κάστε εδώ. Να κρατήσετε κάποιο τηλέφωνο. Ναι, σιγά ρε. Δεν έχω σημειώσει και γιατί το κάνω εγώ και live. 6942. Γύρα το λίγο. 96. Ωραία. Έφυγε και πρόβλημα παϊδάκι που είναι. Παναγία μου. Σκατά, φεύγει. Ωραία. Πρόβλημα παϊδάκι και το πήγα στο μπουτέκι του μεγάλου του δράσου. Τέλεια. Αν θέλετε, παιδιά, μάλλον σαν να παίζει μέσα να στην κάρα. Απλά μερικοί άνθρωποι δεν θέλουν. Δεν έχει υπάρχει θέμα, ρε παιδιά. Όχι, όχι, έχουμε θέμα να ξέρει. Έχουμε θέμα. Λοιπόν, άκουσε με. Πάρω τρίποδα από εδώ. Πάτω κάπου εδώ, πάτω στο πιφτέκι. Καλά, ο γύρος είναι θετικός. Καλά, γύρω τρώω χρόνια. Τρώμε, ναι, ναι. Πήγα στο πιφτέκι το τεράστιο, είναι καταπληκτικό. Για πόσα άτομα είναι αυτή. Εντάξει, και ένα το τρως αυτό. Πρώτο, ειδικά στα κυβικά τα δικά μου, χωρίς να σε προσβάλλω. Άγω να ξαδυνατίζω σιγά σιγά. Το δουλεύει. Πόσα χρόνια αδυνατίζεις. Εντάξει, έχω πολλά, αλλά... Πλάξε, τώρα τελευταία το πήρα λίγο σοβαρά.
Είναι πως θα το πάρεις στο μυαλό. Yeah. Απλά τρώω εγώ εδώ πέρα, αλλά ξέρω τι να φάω τώρα και τι θα κάνω. Ψωμιά, γλυκά, αυτά. Κάτω κομμένα. Σάλτσες, πατάτες, σιγανιές, τα κόψα. Κρεατάκι στεγνό, σαλατίτσα. Σαλτσικλά, θέλει δουλειά. Δεν είναι έτσι. Ω, βέβαια. Απλά να είναι καθόλου. Φρουτάκι, φρουτάκι. Ναι. Τέλει. Λοιπόν, γίγας, μπιφτέκι, καταπληκτικό, βουτύρου είναι αυτό. Αυτό με σερβίρετε με τη σερβίρετε κάτι μαζί. Μπιφτέκι με τη σερβίρετε. Πάπρικα, παρμεζάνο και ρόχα λίγο γαρνέζι. Τέλει. Άγρια ρόχα. Αλλά πάει με πάπρικα το φας, είναι καταπληκτικό. Πρόβιο παϊδάκι είναι top και ο γύρος μας είναι... Special. Εγώ γύρω θα φάω λίγο. Και τα άλλα είναι εξαιρετικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αν θέλετε τηλέφωνο. Θα μιλήσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά. Αυτό ήταν σωστό αφεντικό. Αυτό έτσι, έτσι λειτουργεί ο σωστό ο μαγαζάτο. Ναι, αλλά αυτό δεν έχει rigged position. Αυτό χρειάστηκε skills για να ανέβει εδώ. Ωραία. Δεν ήταν ο άλλο, έβαλε 5 πιλιάρδα και το πεπέγκα σε ένα 2-3 με ένα ευρώ να παίξει βελάκια και λέει έχω μαγαζί 30 χρόνια. Και σκέψου μαγαζί τσίτα κέντρο που δεν έπρεπε να είναι γεμάτο συνέχεια εκεί μέσα. Ναι. Όχι, άλλο ο κόκορα κρασάκι είναι το τσάκ. Αυτό είναι ρε, αποκλείεται. Πάει ένα κόκορα κρασάκι. Κόκορα κρασάκι, το μάγκη. Σπίνα, 9 και 11 εγώ θα πάρω να φάω τίποτα. Καμιά κολακόλα θα πάρω και καμιά μαλακία. Ενέρω μάγκε. Θα πάρω μια κόλα ρε μαλάκα και τέτοιο θα πάρω. Και ένα πίτα σχέτο γύρω θα πάρω μόνο να φάω τίποτα άλλο. Τι να φάω. Τι μπορώ να πάρω, θα φάω μια πατάτα. Εγώ θα πάρω μπριτζόλα. Δεν, τίποτα, σκέτο γύρω θα φάω. Ρίτα, στο γύρο της Ελλάδας είμαστε, στη Βασιλή Σόλας. Δεν είναι για αρχή ρε, δεν πεινάω. Όχι, εδώ που είμαστε τέρμα γωνία, δεν υπάρχει ψυχή. Καλό και θα υπήρχε θέμα. Καλά, ναι. Ο άνθρωπος μας είπε, μας έδωσε το εκεί. Και το τηλέφωνο του για να μην ενοχλούμε εμείς. Και σε εμάς και σε άλλα 600 άτομα τότε. Και το τηλέφωνο του για eating stream. Μαλάκες. Από πότε μια πίτα με σκέτο γύρω χωρίς πατά τίποτα είναι το πεινάω. Εντάξει, το σπίνα δεν ήταν ποτέ το πεινάω. Ήταν πάντα το τσίπημα. Εννοείται, το live εδώ. Review. Πάρε κάτι ακριβό, το βλέπω να σε κερνάνε πάλι χοντρέ. Μαλάκα φαντάζεσαι. Θέλω να κεράσεις και εσύ είπες τι μπω. Τι μπω. Ναι, μα τι να φάω γύρω, αφού έφαγα χθες. Έφλαινε σπίνα. Εντάξει, τι να κάνω. Κανένα F. Τέσσερις γράμμες έχει. Κανένα F. 2-300 γράφει. Μήπως τελειώσα τα μεγαμπάιτ. Όχι, περιόριστη. Κι εγώ. Όχι, ρε, μια χαρά είναι. Και δουλεύουν και μια χαρά τα περιόριστα. Μια χαρά είναι. Refresh, μάγκες. Μια χαρά είναι. Μαλακίες λένε. Το βλέπω από εδώ, μια χαρά είναι. Αυτό που στην Ελλάδα, ρε φίλε, παλεύεις για να βρεις σήμα, ρε μαλάκα. Ναι, μην έχει δύο τείχους. Τι είναι αυτό, ρε μαλάκα. Μην έχει δύο τείχους. Να κάνω, παιδιά, μια ερώτηση. Τι λάθος έχει. Εγώ, επειδή δεν ξέρω, προφανώς δεν έχω πλήρης γνώση αυτά. Τι πρόβλημα έχουμε στο ίντερνετ στην Ελλάδα. Τι έχουμε, έχουμε μονοπόλιο της Κοσμοτέ και δεν υπάρχει λόγος να αναβάθουμε. Πεπέκα κερές. Αυτό. Απλά δεν είναι, οι υποδομές λείπουν και δεν υπάρχει λόγος να τις φτιάξουν γιατί πάνε ήδη τάπα. Στην περιοχή μου φέρτος φέρανε κατοστάρα. Ελλάδα moment είναι, δεν είναι κάτι μάλιστα. Και στο χωριό μου είσαι... Εδώ ρε μαλάκα είμαστε 2022 και η στάνταρ γραμμή για τον Έλληνα είναι 24 που στην ουσία πιάνει 7. Να παραγγείλουμε. Ναι, ναι, να παραγγείλουμε. Να σε πω εγώ πρώτος. Θέλω υπήρξη στην Ελλάδα τέσσερα. Α, σάλτσα θα πάρεις. Όχι. Έτσι σάλτσα θα έκανα πάω. Πάρα μια μερδούλα γύρω. Τσιμπήσουμε και ένα μυστικάκι ωραίο. Μπράβο. Ωραία, ωραία. Καλό μου, σκάρι, ωραίο. Και άσκητο, μισό γύρο, πάρε και ένα μια παϊδάκι και σε κομπλό. Ωραία, αυτό. Εντάξει, κάτω μόνο. Όπως θέλεις. Όπως θέλεις. Εγώ ψήθηκα. Πριν πάρουμε καμιά μεγάλη κοκκόλα. Εγώ μια ζύρω. Ναι, και εγώ θέλω ζύρω. Χυμούσε έχει. Έχει μεγάλη απόλυτη. Χυμούσε μόνο ένα ψήθηκα. Θέλετε μια μεγάλη. Ναι, θέλω μεγάλη. Δεν βαριέσαι. Τι ζύρω μόλι τη πέψη. Δεν έχει πακόλα. Όχι. Εντάξει, φέρε, δεν πειράζει. Ναι, ρε, φέρε, πέψη. Τι πάτε, εγκεφαλικό, εγκεφαλικό. Έπαθα ένα μικρό. Και τι χυμούς θα βγει. Τι χυμούς έχεις. Αυτό λέω η Νίκο. Είμαστε Ελλάδα 2022 και η στάντερ γραμμή ίντερνετ θεωρείται 24 που πιάνει 7. 7 Mbps 2022. Γελάει ο κόσμος. Μάγκες ζύρω και θα φάμε 10 κιλά κρέας ρε. Χυμούς ζύρω μαλάκας. Ρε φίλε δεν πρέπει να ψηθεί κάτι να κάνουμε. Είμαστε εντάξει. Έχει χρόνια που τα έχω κόψει να ψηθεί. Βάζουμε και αυτές τις πύλες ξηροψημένες ωραίες να κάνουμε έτσι. Είμαστε πίνα. Σκοπλέ είσαι ωραίος. Κλείσαμε. Τι χυμό ρε πεπέκα. Ωραίος σε default. Μάγκες δεν πίνω αναψυκτικά γι' αυτό. Τα έχεις κόψει ή δεν πίνεις ποτέ. Δεν πίνω αναψυκτικά γενικά, τα έχω κόψει. Α, τα έχεις κόψει. Τα έχω κόψει.
Και εγώ προς σας αρέσουν ή τα έχεις κόψει? Τα έχω κόψει και επειδή δεν μ' αρέσουν και... Σωστός. Special. Εγώ αν πότε θα ανοίξει stream, ποτέ. Η ζύρω θα σώσει. Εγώ τη ζύρω την πήρω για γεύση, παιδιά. Δεν την πήρω. Τώρα που μας έφερε φαίνα, φάμε όλοι μαζί. Σπίνα δεν πιστεύω να πεινά σε πολύ. Παιδιά, λίγο θα φάω, δεν πεινάω καθόλου. Ω, μαλάκι, σωθήκαμε. Αν και δεν το πιστεύω. Παιδιά, εμένα μου αρέσει ζύρω σαν γεύση. Ναι, ναι, και εμένα η κοκκόλα. Γιατί είστε πεπέγγε. Εντάξει, τρολάρουνε. Δεν είναι ζύρω για να κόψει θερμίδε, μαλάκι. Είναι δυνατόν. Άμα δεν τα κόψει εμεί, μη πει κάτι. 1,81. 1,81. Μαλάκα παρό λίγο. Αλλά με αυτά τα παπούτσια που φορά φτάνουμε και 1,85. Μπράβο Τσολάκα. Η κανονική κοκακόλα μου σκάει πολύ γλυκιά και δεν το ευχαριστεί. Μα δεν έχει γεύση ζύρω. Δεν έχει γεύση ζύρω, λέει Αθανασία. Τι είναι. Δεν χρειάζεται να έχει πολύ γεύση, είναι όπως πρέπει. Να σε ένα σούπερ στα μεριτάκι. Ποιο έκανε σαμπ. No Nas Light ή όχι. Μπράβο No Nas Light. Μπράβο. Έβγε. Ωραίο, ωραίο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αδερφέ μου. Καλώς ήρθες στο Pulsman Club. Τανκάρω εγώ. Πόσο σαμπ έχεις φτάσει? Πάμε για 800. Πόσα έχεις φτάσει, μαλάκα? 710. Μπεις πόσα είμαστε? Είμαστε πίσω, έχουμε αντιπαλότητα. Μείον 300. Θες να κάνουμε ένα challenge? Τι challenge, δεν σε έχω ποτέ, μαλάκα. Δεν σε έχω. Ένα χιλιαρικά. Μαλάκα δεν υπάρχει. Τι ρωτάς, βρε μαλάκα. Μαλάκα πέρα την πλάκα, ρε φίλε. Και στο Twitch αυτό έκανε. Έχεις το μεγαλύτερο value per view σε τέτοιο θέμα. Στηρίζουν τα παιδιά, πίστευτε. 5,79. Σ' άλλα 21, ξέρετε τι γίνεται. Άσε, στα 600 τι έχεις να κάνεις? Βγάζω φρύδια. Θα στα κάνω εγώ, ρε. Θα να σκέψεις το, ε. Θα σε γαμίσω. Με καιρή κιόλας. Κάνουν πολύ καιρό να δουν, ειδικά με καιρή. Κάνε ρε μαλάκα 700, όχι ρε. John Budd. Μολυβάκι, ρε, δεν μισό, μισό. John Budd, μπορείς να μας φτιάξεις απεριόριστα πιο φθηνά. Α, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα. Ακούμπατα και θα τα βολεύουμε. Απλά πέτα τα χήμα, μην αγχώνεις. Ναι, πέτα τα χήμα για να τα φτιάξουμε. Αγχώνομαι για να μην... Για να μην... Άφηνε τα εδώ και θα τα μοιράζουμε εμείς. Ωραία, ας το δω. John Budd, legit ρε, άμα θέλεις, στείλε μου ένα μήνυμα στο Instagram. Κάνουμε και εγώ κάπου να ξέρω. Πουθενά δεν θέλω. Άμα θέλεις όμως, είναι το πάνω σου εκεί. Αν ασχολείσαι με τα social, μπορούμε να βοηθήσουμε και τέτοια. Κάμε έτσι, influencer στο Instagram. Ναι, πολλά κορίτσια δουλεύουν από το Instagram. Τι είπα, αυτό λέω. Ναι, ισχύει. Καλή όρεξη να είστε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, John Budd, στείλε μου πόσο πληρώνω. Πληρώνω 9 ευρώ το μήνα. Για περιόριστα. Όντως, πού ρε. Στην Κοσμοτέ. 9 ευρώ το μήνα για περιόριστα. Και εγώ γιατί βάζω 20 ευρώ κάρτα και έχω 600 μεγαπάιτ. Γιατί είσαι φοιτητής. Εγώ που είμαι φοιτητής, εγώ 4 γιγαμπάιτ το μήνα έχω. Που είμαι φοιτητής. Με 10 ευρώ. Σε στείλα. Σε στείλα, αλλά έχει κάτι άλλο προγράμμα. Αλλά καμπιβλά τη αφρίδια. Θα είναι πολύ σκληρό. Θα είναι πολύ σκληρό. Κάνε σκουλάρι. Ρε μαλάκα, ξεκινάς να πίνεις, βάλεις ναι, τον κόσμο να πίνεις. Περιμένετε λίγο. Θα ξεράσει. Εντάξει, δεν είναι δηλητηριασμένη. 9,90, μπράβο. Λοιπόν, σου λέει ο άλλος να κάνεις ρόλο σπίνιους ίδρυμα. Ρόλο για το chat. Καλά. Και όποιος είναι η ίδρυμα του, του βάζει. Φέρε. Έλα ρε. Στρίψτο. Τι το στρίψω. Ρε το φελό, μα για να μην κάνεις αφρόβρε φελέ. Γύρτα, γύρτα το δικορμάδα. Έλα, στην υγειά μας. Την πήρα πώς είπες. Μαρκάτος ο τέταρτος. Μπράβο ρε φίλε μου, μπράβο. Μπράβο, έβγε. Άντε στην υγειά σου, παιδιά. Τσίας. Ωπα ρε, τι έγινε? Πόσα ήταν αυτά ρε? Η Αβέλ σου κάνε. Τι είναι αυτά ρε? Πόσα σου, πιο πάνω. Πέντε σου κάνε. Αβαΐ. Μου κάνει για μένα αυτό το κορίτσι, μπράβο. Εφοβλάρα μου. Επειδή ακούει τρανς, έβγε. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Α, κάπου λέει έχει φεστιβάλ τρανς στη Χαλκιδική. Χαλκιδική Dance Festival. Σύνεσαι να πάμε. Εγώ θα πάω σίγουρα. Ξέρεις αυτό πότε είναι? 12-16. Ιουλίου, Αυγούστου, είναι αργά, είναι τότε. Βαρύ, δεν ξέρω διακοπές που θα πάω. Εγώ εκεί θα είμαι. Αβάιλ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Όποιος θέλει, ακολουθεί. Λοιπόν, Αβάιλ, άμα σου κάνετε εισιτήρια, έρχεσαι για το φεστιβάλ να πάμε. Όχι, John Budd, εγώ έχω σύνδεση. Τσιν, να είσαι καλά, μάγκης. Γεια σου, Γκάγκα.
Πόσο γάμα είναι να διαβάζω δύο chat, μ' αρέσει πάρα πολύ. Unlimited content. Ω, Καϊμάκ, ευχαριστούμε για τα 20. Για να μην γίνω ρεζίλα απέναντι. Έπρεπε να μπεις ρέφελε. Ο ρέφελε έκανε χτες. Και καλά. Να είσαι καλά, Καϊμάκ, Λεβέντη μου, ευχαριστώ ρε σύλλε. Ποιος θα είναι, ο Μπλοτ Σάιαν θα είναι. Θα ανέβω για μια βάπτιση 8-10 εβδόμου. Εδώ θα είμαι. Θα σε δω. Τι να πας γύρω Σπύρο, τι να πας γύρω Σπύρο, στην πάλι μισό κιλό MD και εγώ καθίσεις για να σταθείς εκεί πέρα, ισχύει. Τσέι, αν είχες κάνει τη μισή ζωή που έχω κάνει θα σου να νεκρός τώρα. Τίποτα φίλε, να είσαι καλά, τίποτα αδερφέ μου. Το κόμπο που λιμάς φίνα είναι top content, ισχύει, τρελή χημεία. Έντε ρε μαλάκα, αφού με τα ίδια πράγματα διασκεδάζουμε. Ίδια γερόδια είμαστε. Hearts and Enjoyers. Σπίνα καλά γλυκά και έχει το μενού. Σοβιετικό άλλα 10. Να είσαι καλά. Πάρα πολύ ρε. Να είσαι καλά. Όχι, τώρα έγινε όμως. Όχι, να το. Όπ, δεν σε χάλασε. George. LMT, thank you. John Balance, ευχαριστώ για τα 20 gift φίλε μου. Thank you. Φαντάσου τώρα να είμαστε developer team. Εγώ, ο Αθάνας και εσύ στην Blizzard. Το game μας θα παίζαμε 50 ευρωδιακούς. Άκου να δεις τι γίνεται. Θα βγάζω εγώ τις κάρτες. Θα μου λες τι καρκίνη είναι αυτή που έβγαλες εσύ. Θα ρωτάς τη γνώμη του Αθάνα και θα σου λέει ο Αθάνας, έλα ρε ό,τι γράψει το κοντέρ. Και θα βγάζουμε έτσι κάρτες. Ο Αθάνας, κακομοίρης, μπαίνω σήμερα και του λέω, Γιάννη μου, λέω, πώς την παλεύεις. Άσε μου λέει, το χειρότερο μέτα λέει τα τελευταία χρόνια. Τα έχω πάθει όλα, δεν την πάλευε. Αν μετά την μπάλα δεν πας στα ταβέρνα, είναι σαν να μην πήγες για μπάλα. Ισχύει. Παπαλούπεν! Είναι μάστα από θεραπεία, ρε. Παπαλούπεν, ευχαριστούμε για τα 10. Φίλε, να είσαι καλά. Φωτιά έχει πάρει το τσάτ. Φωτιά έχει πάρει το τσάτ σήμερα. Είπες για το challenge, γι' αυτό, ρε. Μαλάκα, είμαι στα όρια για να πάθω τέτοιο. Πει να πάρει συμμετοχή στο giveaway του Σπύρου να πας με την Ελένη. Α, πήρε η Ελένη συμμετοχή. Μαλάκα, εγώ βλέπω τώρα μια εβδομάδα στο κοντινό έχω πάρει τη μέση συμμετοχή. Πώς γίνεται αυτό. Μαλάκα, τι τότε κάνω. Έχουν μπει 500 άτομα. Έχουμε high train. 360 έβεσαι. Ναι. Σας περιμένουμε Αθήνα τον άλλο μήνα να βγούμε να κεράσω, λέει ο Γοριλάκος. Όπα. Γοριλάκος. Είχε έρθει εδώ τον κέρας εγώ. Α, τόσο κέρας να κάνει. Full, full. Καλησπέρα για πολλά σπίνα. Γεια σου Παπαλού, Πελεβέντη μου. 120 ευρώ έχει το φεστιβάλ. Τι! Όντως. Ναι, ρε. Άκυρο, ρε, δεν πειράζει. Κάτσε, περίμενε, είναι 4 μέρες όμως. Με ποιον θα δεν έχει πακέτο για 1-2 μέρες. Και εγώ αυτό ήθελα για να πάω να δω Άστριξ, ρε φίλε. Αλλά... Δεν μπορώ να πάω 4 μέρες. Θα έχει σίγουρα για 1-2 μέρες. Δεν έχει μόνο για 4 μέρες. Αυτό δεν γίνεται να μην έχει. Είναι 120 ευρώ. Άλλα 200 ευρώ τα νερά. Βαρύ. Τι νερά είναι αυτά, ρε. Greenpeace, να περάσει ωραία. Τι νερά είναι. Νερά για special. Είπα τα νερά. Δε εδώ, η νεολαία πίνει μπύρες, η γερότη που αγκόλα. Τι έγινε, ρε. Πάρτα. Ποιο. 5 η Αθανασία. Εμβολίστρια. Αληθινά. Πού. Πάρα φιλάκι. S-Camp TR2 πάτησα. Παπαλούπεν με το TR1. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank you. Να είσαι καλά ρε Παπαλούπεν. Welcome. Σε σκάμαρε το τρόπο. Αύριο θα έρθω από Θείο Γιάννη. Τερέζα, έλα αύριο το Θείο Γιάννη. Και από το ψιλικατζίδικο φέρω και κανένα να ψηθώ. Τι ώρα αύριο Θείο Τζον. Μην έρθεις μάδια χέρια. Μάτς μούτς. Τι ώρα Θείο Τζον αύριο. Σπίνδω. Αύριο Θείο του Γιάννη. Όχι, δεν είναι ο Μάρκο εδώ. Ο Μάρκο λείπει. Κατά τις 4. Παπαλούπεν είμαι καρδιακός, μου τα κάνεις αυτά ρε φίλε. Ρε πολύ να βαράει, μπλίκ. Πάτσες tier 2, άρα Παπαλούπεν ήταν να φας 5 ευρώ. Εν τέλει έφαγες 2, άρα τα άλλα 2 ξέρεις που θα τα φας. Σε έκανε 2 tier 1, ποιος. Ο Λα... Οχ. Τι. Αβαήλ. Η Αβαήλ δώρο, πόσο έκανε. 2. 2 Αβαήλ και τα τζίρο. Μπράβο. Θέλω να με δούνε χωρίς φρύδια. Έβγε. Οχ. Να κι άλλα, άλλα 5. Ποιος. Ρενέ. Οχ, Ειρήνη! Τέλος! Δεν ξέρω τι είναι. Σαν δείτε, μην το δει ακόμα σπίνα. Τι είναι αυτό? Τι έστειλες? Κι αν το δω? Μην το δει ακόμα. Τι γράφει, είναι η φωτογραφία μου και τι γράφει δίπλα?
Δεν μπορείτε γιατί φρουρείτε. Στο Discord αυτό. Μπείτε στο Discord. Ωμα λέγα 5 για ξύρισμα φρυδιών. Ρίψε το μάγκα μου. Λοιπόν, τσατάρα, ανοίγουμε και τα δύο stream με multi-watch ή και τα δύο στο alt-tab όπως σας βολεύει και στηρίζουμε. Την Τρίτη κουρεύομαι. Και ξυρίζεσαι. Oh. Άρα θα βγάλω την Τρίτη και τα φρύδια. Ναι, ρε. Στο Μεντούσα. Oh. Ο ίδιο stream διαφορετικά. Για ποιο κάτσε, πόλιο. Περίμενε, πού είναι αυτό. Κόμπορ, μάλακα. Πού είναι αυτό. Το Μεντούσα στο Ιπποκράτο, θες να έρθεις. Όχι. Για stream. Αυτό που είναι, πού είναι, είναι αυτό, κρίμα, ρε. Να έρθεις να το δεις, μαλάκα, live, έλα. Έλα και σύρμα, μαλάκα. Ωραία, πάμε. Ναι. Σε ποιο Μεντούσα είναι αυτό, ρε. Ευχαριστούμε, Ελένη. Να είσαι καλά. Εσύ φταίει την ασχημιά μου. Η Ελένη τι έχει να τραβήξει τώρα, ρε, που θα βγάλει τα φρύδια σου. Τι έχει να πει για αυτό, βασικά. Θα τα βάφει, θα τα ζωγραφίζει. Μολυβάκι. Άκουσε λίγο να δει. Με το που ξυριστώ και βγάλω και τα φρύδια, θα πάω για φαΐ επί τόπου. Για να με βλέπουν έτσι και να με κερνάνε. Καλή κάμερα, αλλά μάκη δεν χωράει τη μύτη στον άνθρωπο. Μην άχωνε, δεν μην άχωνε. Θα τα βολέψουμε όλα. Πολύ καλή χωράνε. Τον πάγο το θέλουμε, όχι. Μούπα. Περίμενε να το πάρουμε και αυτό από εδώ. Ιωάννα, άκου λίγο τι θα κάνει. Το μισό και το άλλο μισό δεν θα βοηθήσει. Μπλε. Να είστε για μα κερασμένα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά. Να είστε καλά. Σα χίλιο ευχαριστούμε. Γύρω σε Ελλάδο, παιδιά, ξεκίνηθηκε. Γύρω σε Ελλάδο, ξεκίνηθηκε. Πώ έλεγε το τηλέφωνο Τζόρνταν, πώ έλεγε 23, 15, 40, 600. Να το έχω μάθει απ' έξω. Το έχει πει τόσε φορέ. Ναι. Το φάγω το πτήχη. Είσαι εδώ, θέλω να τον παρουσιάσω. Αυτό εδώ είναι η... Τι έγινε, ρε. Τέλος αμάτσα. Καλησπέρα. Έφερα τις πίτσες. Έφερα το πίτσα. Πατώνετε, εντάξει. Δείξε εδώ, αυτό είναι ένα ψηφιακό για άντρες. Δεν την κεράσανε. Τι μπιφτέκι είναι αυτό, ρε μαλάκα. Γίγας. Θα φάμε λίγο από αυτό. Όχι, ρε, εσύ είμαι... Φλωρίνης. Χαλουμάκι, χαλούμι δεν είναι αυτό. Ποιος? Η λαδοτήρι είναι αυτό. Αυτό που θα το πω. Όχι, ποιος! Όλα τα παιδιά μου. Τραμπάρουμε εδώ, αν θέλουμε. Τι έγινε. Από έτσι φαίνεται. Πόσα έκανε. Τι έκανε. Καλά, φέρω εγώ να το πω. Ποιος έκανε δώρο. Όπως τα είναι. Ο Ντρέιζα. Ναι. Ντρέιζα. Τι έκανε. Στο φεστιβάλ παίζει ο Ντοκ. Καλά είναι αυτά. Συροψημένη εσύ. Έλα. Σπύρο, δεν το κάνουμε έτσι, ρε. Πάρτε να το κόψουμε όλοι να το μοιράσουμε και να το βγάλουμε από εδώ. Παιδιά, μην με δίνετε εμένα γιατί είναι δύσκολα τώρα. Βάλτε λίγο γύρω καθένα στο διάτο. Ντρέιζα. Τι φτάσαμε, μάγκες. Λοιπόν, εδώ. Να κάνουμε μια τράπα. Ποιος θα αφήσει λίγο φέτα με μέλι. Ναι, ναι, οκ. Okay. Θα δώσω λίγο τα λαγάνι. Αυτό τι είναι και τα λαγάνι, είναι. Τα λαγάνι με τη μαγκίνα. Ωραίος, ωραίος. Τόμαχο! Πέτα μου έλεγα μάιρε. Μπράβο Τόμαχο! 5.97. Bye bye Φρίδι. Incoming. Σου να θες γύρω. Εγώ γύρω ήταν να φάω ρε φίλε. Πάρε και συμπιφτέκι. Για να το δώσουμε. Πουλιμά άλλο γύρω δεν έχει. Πήρε. Πάει μπιφτέκι. Έφαγα γύρω προχθές. Ωραία. Για φέρε λίγο από εδώ. Τώρα τσι γάτα. Ποιο κομμάτι θες. Φέρε εδώ στα παιδιά. Φέρε και λίγο από αυτό. Να το έχουμε. Πού μου το δεις από εδώ, πού είναι. Έλα ρε μαλάκα, δεν κόβεται το μπουρδέλο. Ωραίος. Λόγω. Άντε. Πάρε. Έλα ρε. Πάνω στα κάστα. Ναι. Γεια σου Αβαήλ. Μόλις περνάς στο όπως θα μέχρι ξανά και ο Παύλο. Είμαστε στα αριστερά που βάζεις εκεί σε αυτά δεξιά. Αυτό θα φάω εγώ. Ναι. Θα ανέβεις στον Άγιο Παύλο. Τα λαγάνι. Σαλάτα. Ποιος! Πας εκεί στον Άγιο Παύλο που έχει ένα τέτοιο. Και δεξιά και θα δεις oh. Τα σποτάκια. Πόσα έκανε. Λέκτερ και τρέχεις άλλα δύο. Έβγε πω. Τι γίνεται εδώ. Τέλος. Μαλάκα τι γίνεται εδώ πέρα. Bye bye. 6. Ποιο θα είναι το επόμενο challenge. Στα 8.
Τώρα δεν κουνάω την κάμερα. Άμα θες φέρνω. Φάει με φρύδια. Πυρ. 600 άπαλο. Έβγε μάγκες, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ένα πιτόγυρο θα φάω. Μισό κιλό. Ο Σπίνα μου λέει δεν πεινάει ρε. Δεν θέλω να πάω, δεν θέλω να πάω. Μισό κιλό legit ρε. Λοιπόν, βάλτε παϊδάκια παιδιά για να φύγει το ξύλο. Πάρε δύο καθένας, δεν βγαίνει. Τι φέρε, φέρε. Μια χαρά βγαίνει. Έλα. Ο Πόρτος άμα πάρει δύο βγαίνει. Ένα θα πάρω εγώ. Έλα. Πάρε δύο. Εντάξει, δύο πυρουνιές γύρω, 1/4 μπιφτέκι και δύο παϊδάκια. Κομπλέ. Τίμιος. Ποιος? Πόδρος μη. Θέλει να δώσουμε αυτές εδώ πέρα, θα τις πάει κανείς. Να δώσουμε τα παιδιά. Θα τσιμπήσουμε. Πω μαλάκα του πιφτέκι. Θέλετε. Κύριε. Ακούς. Μην φας μπιφτέκι. Ναι. Μην φας μπιφτέκι. Δεν υπάρχει. Μαλάκα δεν υπάρχει αυτό το μπιφτέκι, ειλικρινά. Κάνε μια κόκκινη λωρίδα. Δεν θέλω πίτα, δεν θέλω πίτα, όχι. Σπυρό. Δεν θέλω πίτα. Θες, Τούλια, θες. Όχι, όχι. Θες. Θα κόψεις τα ψωμιά. Πουα, πουα. Μάγκες. Προβατίνα τι λέει. Είναι κάποιος που έκανε σάλιο, δεν τον είπα. Γιατί το έχασα λίγο εδώ. €50 τραπέζι γυράδικο. Αν δεν είναι 50. Μακάρι να ήταν 50. Το αφεντικό εξηγήθηκε. Ήρθε εδώ πέρα φιλικός, σωστός επιχειρηματίας και σου λέει ρε φίλε. Τσάμπα διαφήμιση. Ναι ρε φίλε. Κέρασε. Στιγμή. Αν με δει η μάνα μου χωρίς ίδια και χωρίς μαλλιά, θα τους κάνω πλάκα. Ότι η μάνα διαγνώστηκα. Όχι. Όχι. Μαλάκα σε παρακαλώ μου μην το κάνει. Μα κάνει όπως έκανε στο Μάριο που έλεγε. Από το πολύ γάζον. Μάσα το σπίνα. Τον είχε πάρει μάνα το Μάριο και του λέγε όταν έχει βάψει πλατίνα, ρε. Τι λες! Ναι, και τον έλεγε. Ότι και καλά. Σε παρακαλώ, μας λείπει η γειτονιά, έχουμε όνομα και τέτοια και. Δε, τη μανούλα σου δεν τη λυπάστε. Τι δεν θυμάται αυτό το chat. Τι χιστερό παλιδάκι είναι αυτό γάμο. Τι γαμίσατε, μου άνοιξε η όρεξη. Το μαγαζί λέγεται ο γύρος της Ελλάδος και είναι στη Βασιλή Σόλγας. Αφεντικό. Αυτό δεν είναι φάι. Αυτό δεν είναι προβάτη, είναι αγίασμα. Αυτό είναι αμβροσία, να ξέρεις τώρα. Όλοι ρωτάνε που είναι το μαγαζί. Άρτο. Και το μπιφτέκι special. Εγώ δεν ήξερα ότι έχει τόσο καλό κρέας. Εγώ νόμιζα μόνο γύρω έχει καλό. Δεν το ξέρα, α πούμε την αλήθεια. Με την ποιότητα, την πρώτη ύλη είμαστε αυστηροί. Υπηρετούμε την ποιότητα. Έβγε, έβγε. Ξέρουμε. Γι' αυτό πα και καλά. Λοκούμια, δεν είναι μαλακάκι. Α, στο μην το ψάχνει, μην το ψάχνει. Το ότι τα λαγάνε φάτε είναι εξαιρετικό, παιδιά. Τώρα με τις τιμές που έχουν ανέβει, ακούτε παράπονα ή όχι. Όχι, δεν ακούμε γιατί ο κόσμο ευχαριστιέται. Να φάει μια φορά τη βδομάδα, αλλά το παρεσθεί. Δεν είναι, δεν έχουμε καλά τους καθημερινούς. Δεν είχαμε τίποτα πρόβλημα, εγώ ποτέ όταν έκανα αυτούς δεν είναι διαμαρτυρία. Τώρα ένας δύο μπορεί να γράψει στο ίντερνετ, αλλά εγώ πιστεύω είναι στημένοι. Από άλλους. Α, στημένοι και σου. Ανταγωνιστές. Πάμε να κάνεις. Είναι σύνδεστα αυτή. Γιατί δεν έρχομαι στο μαγαζιά μου, αν με κάνω παράπονα. Άμα ήταν θα έρχονταν ένας, δύο, δύο, δύο. Και η άξιδη. Καταλαβαίνω ότι ο κόσμος, άλλος είναι με τα 5-4 κατά 6, δεν έχει ρεκάλι. Αλλά ρε παιδιά δεν μπορούμε να το μιλήσουμε. Αυτό ήθελα να πω. Η αύξηση τιμών δεν είναι δικιά σας απόφαση. Αναγκάζεστε. Το ελαιόλαιο το παίρνω 8,40 το δεκάλεπτο. Τώρα το παίρνω πάνω από 35 ευρώ το δεκάλεπτο. Τρομακτική διαφορά. Θέλω την ημέρα 50 λίτρα. 50 λίτρα βάλω από 35 πόσο βγαίνουν. Φαντάζεστε. 175 ευρώ. Έτσι και πλήρωνα για 50 λίτρα. Τεράστια διαφορά. 10 ευρώ. Έτσι, η διαφορά είναι τεράστια. Και δεν ευθύνεστε και εσείς για αυτά. Τα κρέατα ανεβήκαν. Οι μπακαλικοί 45% έχει ανεβεί. Όλα έχουν πάει στο Θεό. Και προσπαθείς να την κρατήσεις την ποιότητα ψηλά. Να σου πω κάτι, δεν το κάνω, δηλαδή καλύτερα
να το κλείσω γιατί δεν έχω δουλειά παρά για την πλούτα. Αυτό. Γιατί άμα ρίξει την πλούτα, τελείωσουμε τώρα. Τι είναι, τώρα ένα δίχα εδώ να σου πω. Θα ρωτήσει μια φορά, θα δεν θα ξαναρθεί. Θα με πει τώρα τι είναι, σαμπόρι σε τρίτο. Αυτό, ας, όταν τρώμε τόσο καλά τόσα χρόνια εδώ πέρα, δεν πάντα λέμε. Να σα πω και κάτι άλλο. Επειδή εγώ θέλω να είμαι κύριο. Πληρώνω το προσωπικό κανονικά με τα δώρα, τα επιδόματα, την ασφάλειά του, τα πάντα. Με τις περιορίες του, όλα στο ίδιο δηλωμένα. Τους προμηθευτές πληρώνουμε. Το ΦΠΑ, τα χτυπάω, τα πληρώνουμε. Όλα, όλο το γραμμάζι δουλεύει προμηθευτές. Και γι' αυτό, και γι' αυτό σε... Και από εκεί πέρα πρέπει να μείνει και χαρτισμένα. Αν αρχίσω, πλέβω το προσωπικό, δεν το πλέβω σωστά. Δεν αλληλώσετε την ποιότητα. Λίγο την ποσότητα, λίγο την ποιότητα. Εντάξει. Ο κόσμος το καταλαβαίνει. Είσαι ωραίος. Μπορεί να, να ρίξω την τιμή, αλλά δεν είναι. Α πω κάτι άλλο, πρέπει να πάρουμε αυτό που ξέρει. Ακριβώς. Τώρα τα παιδιά τρέχουν εδώ πέρα, δουλεύουν. Δεν μπορούν να είναι. Έβγε, έβγε. Τώρα πρέπει να πάνε να δουλέψουν το γρανάζι, όλοι να είναι ευχαριστημένοι. Έγινε. Έβγε. Είσαι ωραίος, φίλε μου. Είσαι ωραίος. Θα μιλήσουμε. Είσαι μάστορας. Ο γύρος Ελλάδος, παιδιά. Το γρανάζι. Ασθενοφόρο. Το χαμόγελο του παιδιού. Ποιος έκανε, ο Σέβα έκανε δώρο δύο συνδρομές. Να είσαι καλά, Σέβα. Μπράβο, ρε. Ρε Σέβα. Σέβα. Να, ωραία ήταν, ρε φίλε. Στην υγειά σας, παιδιά. Τέλος. Ό,τι φάγαμε, φάγαμε. Πότε τα έφαγες, μαλάκα. Σιγάρα, μαλάκα. Δύο παϊδάκια, δύο πυρηνίες γύρω και μισό και ένα τέταρτο μπιφτέκι. Α, εγώ μιλούσα πριν, εντάξει. Ναι, εσύ σου μιλούσα, έτρωγα. Γιατί μου λέγανε στο chat, εσύ γιατί δεν μιλάς στο μαγαζί. Και λέω εγώ τώρα εδώ σου μιλάει άλλος και είναι αποσπάτη προσοχή του, τρώμε. Μας βρήκανε, δε, μας βρήκανε. Πώς θα τη φάω ρε μαλάκα, δες εδώ, αφού όλη την πιπεριά έτσι, κοίτα. Να κάνουμε λίγο μια αλλαγή, να πάρω το δασάκι. Βάλε το εδώ πάνω, μένει, να πάρω λίγο το δασάκι. Το κρατάς. Φέρε τις πίτες. Τι θέλα ρε μαλάκα, τι θα κάνω. Η φλήξη στάχτηκε κάτω, ξέρω εγώ. Καλά, ευχαριστούμε, έξυπνος. Έλα. Που έκλεισε ο Ηλίθιος, τίποτα δεν έκλεισε. Ποιο χάλασα ρε. Μαλάκες φλωρίνης δεν τρώτε. Σωστό αυτό που λέει ο Πούλσαρ. Όποια παιδιά αύριο μεθαύριο έρθετε στο γύρο, πείτε ρε μαλάκες ότι ήρθαμε από τα παιδιά. Θα γουστάρει ο άλλος. Ναι ρε. Και θα κάνουμε και συνεργασία. Οπότε όποιος έρθει εδώ πέρα να πει μια κουβέντα. Πει παιδιά, εγώ σας είδα στο σπίνα και στον πουλιμά, ξέρω. Δεν φταίω εγώ ρε μαλάκα, άλλος ο Ηλίθιος τράβηξε και πήρε το τασάκι. Πολύ γρήγορα τρώω. Τρώω πολύ γρήγορα. Ναι. Δεν υπάρχει ο γρήγορος fast eater στην Ελλάδα. Αυτό λέω, τρώω πάρα πολύ γρήγορα. Εγώ είμαι πιο fast eater χωρίς το φορσάρο. Θέλω, μπορεί να υπάρχει σίγουρα κάποιο. Αν το φορσάρει, σίγουρα κάποιο θέλει πιο γρήγορα από μένα. Αλλά το default μου είναι πολύ γρήγορο. Και θα έχω πρόβλημα το στομάχι μου σύντομα. Νομίζω έχει το Λόρι για επίθεση. Ας έρθει, ας έρθει, ας έρθει. Ποιος είναι ο Λόρι. Ας έρθει. Άστο, μη σου πω ποιος είναι. Να μάθουμε κι εμείς, ρε. Ένας φελός. Σφίνα Force του Zulul. Πρώτο ραντεβού σε γυράδικο γνώμη. Εγώ η πρώτη φορά που πήγαμε την Ελένη να φάμε για παϊδάκια πήγαμε. Άλλο αυτό. Έτσι ερωτεύτηκα. Παϊδάκια respect. Κατάλαβες. Αυτές είναι οι γυναίκες. Θα σε πάει πει άλλη τώρα, πάμε να φάμε γαρίδες και πούτσες. Όντως, ναι. Μου λέει εγώ τρώω παϊδάκια. Και λέω, είδα κάτι καρδούλες και λέω, αυτή είναι δικιά μου. Τέλος. Ωραία. Η Ρίτα, ξέρεις που πρέπει να την πάω. Πού? Σε μαγαζί με δύο αστρία μισελέν και να πληρώσουμε 200 ευρώ τα άτομα. Πρώτη φορά. Όχι. Πότε. Πρώτα να την πούμε, δεν άρεσε ρε μαλάκα. Ναι, αλλά σε 200 ευρώ το άτομο, άρα θα πληρώσει και αυτή. Ποιος θα πληρώσει. Λογικά θα πληρώσει. Ευχαριστώ Ελένη που τρως τα ίδια πράγματα με εμένα. Και ευχαριστώ Ελένη που σε αυτό το πράγμα που το μέσο μάτι που δεν μπορεί να διακρίνει βλέπει ένα χοντρομπαλά, εσύ βλέπεις έναν σμιλευμένο άντρα, ο οποίος μπορεί να αντέξει όλες τις δυσκολίες της ζωής, έχει σιδερένει στο μάγι, δεν καταλαβαίνει τίποτα και δεν είναι φλόρος. Και είμαι το υπόδειγμα αντρισμού. Και δεν βλέπεις προγούλη. Τα λαγάνι θα φάτε, ρε. Όχι. Όχι. Γιατί? Εγώ έσκασα. Ένα γύρο, παιδιά, ένα γύρο θα έπρεπε. Ένα γύρο. Ένα γύρο θα έπρεπε.
όσο και να πεινάω, τα τυριά τα τρώμε. Έχω 70 kbps. Να ζήσεις, Κοσμοτέ. Εγώ 3.500. Όλα μου τα φάγες. Μέχρι και εδώ Laurel. Πολύ. Είχαμε στρέμμα. Και εγώ 3 γραμμές έχω τώρα. Μαλάκες, έχω φάει 2 παϊδάκια, 1/4 μπιφτέκι και 2 πυρουνιές γύρω. Αυτά τα κρατά μου. Ναι, 1/4 μπιφτέκι, όπως τώρα το μπιφτέκι ξέρει. Θα νομίζω ότι λέγε και φτεδάκια έτσι ψωλέ. Μια μερίδα ήταν το 1/4. Ναι, πραγματικά. 2 κανονικά μπιφτέκια ήταν. Τι είναι. Διάβαζε και να ακούμε κι εμείς, μαλάκα. 2 πυρουνιές. Τα καλά, θέλω να μου τα διαβάζετε, να είστε τηλεοπτικοί. Να γαράβαγα, μα τέλος, εγώ δεν τρώω άλλο, αυτό ήταν. Ωραία, ερώτηση. Να τώρα σε σοβαρά, ρε φίλε, αυτά που έβαγα είναι πολύ. Όχι, τσίπησες. Για σένα τσίπησες. Όχι, λετζίτ δεν είναι πολλά. Δεν σου λέω ότι είναι και υπομερίδα, είναι νορμάλ. Νορμάλ. Ωραία, ερώτηση τώρα. Εσύ πότε θα κοιμηθείς τώρα, τι ώρα. Δεν θα ξαναφάγω, τέλος. Γλυκό. Δεν θα ξαναφάω, τίποτα. Δεν πάρω στα γλυκά. Παγωτό. Παγωτό μου αρέσει, αλλά δεν θα φάω. Τι σαλάτα μας έφερε. Σίζαρ. Σίζαρ. Τη δικιά σας ήταν. Εγώ βέβαια χορτάσει. Τε μαλάκα δεν τσίπησα. Ναι, αυτό που έφαγα είναι πάνω από 2.500 θερμίδες, λέει ο άλλος. Σαν τον άλλο που είχα φάει μια μπριζόλα και μου λέει είναι 4.000. Βλέπεις το μάγκα μου. Πόσο να έχει, μαλάκα, τι θερμίδες να έχει το κρέας. Η υπερβολή μου ήταν που έφαγα το ταλαγάνι. Αυτό έχει περισσότερες θερμίδες από ό,τι έφαγες. Ναι. Επίσης το δεύτερο γεύμα της ημέρας, έφαγα πρωινό και αυτό. Και τέλος. Και μη μου σπάτε τον μπούτσο, ρε μαλάκα, πόσο έφαγα. Κάτσε ρε, μεσημέρι δεν έφαγες. Τότε εντάξει ρε μαλάκα. Τελείωσες, ρε. Ναι, τι ήταν. Το πρωινό μου ξεστήρανε. Ένα μπούτσο κοτόπουλο. Σηκώθηκα και πήγα στο καλαβενίδι και πήρα ένα μπούτσο κοτόπουλο να φάω. Αυτό έκανα. Κάτσε πρωινό, τι ώρα λες. 2 το μεσημέρι. Άρα μεσημεριανό έφαγε. Τι γελάτε ρε μαλάκες. Τι κέκο. Μαλάκα τρολάρεις. Πρωινό. 2 η ώρα. Το βράδυ μέχρι τώρα κάθεσαι. Ναι, μέχρι τις 1:30, 2. Α. Εκεί. Δεν αντέχω πλέον το ξενύχτη, φίλε. Θες κοιμήθηκα 4, αλλά κοιμήθηκα 10 και σηκώθηκα στον ύπνο κατά τις 1:30. Και μετά. Είδα λίγο σόμπε και κοιμήθηκα. Σόμπε cooking. Ωραίο σε σόμπε το cooking, του πάει. Έχει και τα τατουάζ, έτοιμος για μάγειρα. Όταν ξυπνάς ό,τι και ο Ρένα είναι πρωινό. Μπράβο, Παπαλούπε, έβγε. Συγχαρητήρια. Multigots.net. Ωχ. Πες στο σπινάδι. Τι φάγαμε ρε φίλε. Κρεμμύδι. Ναι, ρε μαλάκα. Και, αυτοί που τα κρέατα σερβίρουν είναι άσπρο κρεμμύδι και όχι αυτό που είναι ροζ απ' έξω είναι άσχετο. Κόκκινο. Ροζ, κόκκινο. Πες στο σπίνα να δεις τα DM σου στο τρόπο σου, έχει κάνει το κλιπ με την κολάρα σου. Ποια κολάρα. Αυτό που μου βάλες πάνω στη γωνία. Ποιο, α, την κολάρα. Άκουσα την κολάρα μου. Την κολάρα. Ναι, ναι. Γιατί αυτό που έχει μόνο κλιπ. Ωπ, Έλεγκαρ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αδερφέ μου. TR2. Έλεγκαρ. Εφοβλιστικό. Από τα πιο καλά παιδιά του Κάρτο Community να τα όλα αυτά. Θα τον δούμε και στο Game of Thrones. Θα πας Game of Thrones, εσύ. Ναι. Θα κατέβεις. Έχεις κουράγιο να κατέβεις, ρε μαλάκα. Τι εννοείς. Τον Ιούλιο δεν είναι. Για δουλειά πάω. Αρχές Ιουλίου. Mm. 2-3. Ω μαλάκα, εγώ 1 Ιουλίου θα ανοίξω ένα μπουκάλι. Δηλαδή αν πάει τώρα καλά αυτός ο μήνας που πηγαίνει καλά και κλείσουμε και είμαστε κομπλέ. Τελείωσε ρε. Κοίτα, εγώ 1 Ιουλίου μπορεί να μην είμαι στον τρόπο. Όχι, όχι, δεν υπάρχει. Ξέχνα το αυτό. Τι δεν υπάρχει. Ξέχνα, δεν υπάρχει. Μην αγχώνεις. Δεν είμαστε. Για δουλειές πάω. Ρε μαλάκα, τι νομίζεις ότι κατεβαίνει ρε μαλάκα στο Game of Thrones. Για δουλειές πάω κάπα. Ποιος το είπε αυτό. Ποιος πάει. Μην το κουρίσεις, μην το κουρίσεις. Ποιος το είπε. Μην το κουρίσεις. King of the Bongo. Ναι, ναι, μαλάκα. Πέρα πάρε. Ναι, το είπα, Στάτη.
Πες τον πραγματικό λόγο, δεν πας γέμαθον. Ρε παιδιά, δεν πάω στο γέμαθον για να μην έρθει ο Πάνσερ και μου κάνει poison στο ground και μου ρίξει διπλό εψιλον κιού. Και μετά με πετρώσει με ούλτι. Θέλει. Ρε. Το κάνεις καλά. Ρε. Αυτός είναι ο πραγματικός λόγος. Ρε φελέ. Πείτε ξανά το μαγαζί, γύρος της Ελλάδος. Ο γύρος της Ελλάδος, Βασιλής Σόλγας. 162. Και... κάπου εκεί. Ρεσπίνε, γιατί δεν κάνεις μαθήματα. Όλοι θέλουν τι μαθήματα να κάνω, σε τι. Μαθηματικά. Αποσυρθήκαμε από το επάγγελμα. Μαθηματικά. Όταν κάποτε έκανες από το net, κομματιάκι σε viewer, μαθηματικά, στο notepad. Καλές εποχές, μαλάκα. Σπίνα, θυμάσαι που γνωριστήκαμε. Πού γνωριστήκαμε? Στα Battle.net, σε ένα τουρνουά, τον Order of Gul'dan. Α, στο πάνω όροφο λες. Ναι. Είχε έρθει ο Σπίνα, όπως είναι έτσι, με το τσαντάκι εδώ, 20 κιλά νεότερος. 30. Ναι, έστω. Και μου είχε κάνει φοβερή εντύπωση, γιατί ήταν ωραίο παιδί. Πρώτον, δεν τρεπότανε, μιλούσε με όλους, ψαχνότανε, ρωτούσε, ενδιαφερότανε για τα πάντα. Για το stream, για το παιχνίδι, για όλα ρε. Είχα πάθει σοκ, λέω, ποιος είναι αυτός, ρε μαλάκα. Τι κάβλα έχει πάνω του αυτό. Είχα πάθει σοκ, ρε. Και θυμάμαι, σε είχα κερδίσει και έφυγες με νεύρα. Όντως. Δεν είπες γεια σε κανέναν. Είχες νευριάσει πολύ. Δεν θυμάμαι. Θυμάμαι και σε ποιος πήγες καθόσουνα. Τέρμα γωνία το πρώτο τελευταίο. Και δίπλα ήταν ο Λόγκαν. Θυμάσαι που παίζαμε Patreon Warrior, ήταν αυτή η εποχή. Όχι, δεν θυμάμαι, νομίζω. Patreon Warrior ήταν. Ναι, παιδιά, ο Σπύρος είχε νευριάσει, έριξε μια Παναγία και έφυγε. Και Μάλιγκο σε Warlock. Α, μπράβο. Θυμάσαι, Dragon Warlock. Σε αγαπάω, μη μου νευριάζεις. Όχι, ρε, εντάξει. Πλάκα μου. Νάτος, μπράβο ρε άτρος. Λάθος τηλέφωνο εδώ, έτσι το τηλέφωνο του Τζόρνταν. Τι μαλάκα. Για να πάρεις τη γραμμή. Για να πάρεις για την εκπομπή. Γνώμη για άψη το πολύ, ο Πελοπόννησο. Αφήνα ρε μαλάκα, πού άξερο. Είναι κανένας από Αθήνα εδώ πέρα. Λοιπόν, άκουσε με λίγο. Έχω βρει το απόλυτο bait. Το απόλυτο, έχω βρει το giga scam plan για τα IRL. Ακούω. Θα πάρουμε ένα μικρόφωνο που δεν δουλεύει. Να το παίξουμε για καλά ότι είμαστε από κανάλι. Ναι, γιατί μετά ο άλλος πιο εύκολα κάθεται να μιλήσει στην κάμερα. Ναι, αλλά πρέπει να φέρω την τέτοια. Το μικρόφωνο δεν θα πιάνει. Ναι, το ξέρω. Πρέπει να φέρω όμως τη... Πάρε ένα κινητό, πάρε με το κινητό. Όχι, δεν κατάλαβε. Θα έχω τη Sony στο κίμπαλ για ψάρωμα και θα είναι ο άλλος με το μικρόφωνο. Ναι. Και θα νομίζουν ότι είμαστε από, ξέρεις, τύπα... Εκπομπή τηλεόραση. Δεν κατάλαβα. Ναι, και θα λέμε το Μακεδονία TV που δεν κάνει μηνύσεις. Και τελείωσε. Και θα μιλάνε όλοι, να ξέρεις. Άσε που θα προσπαθούν να γίνουν και viral. Τώρα με αυτά με τα Λούμπεν και όλα αυτά που τρέχουν στα YouTube. Μαλάκα, με το που βλέπει κάμερα πλέον ένας που είναι 25 κάτω προσπαθεί να κάνει μαλακίες για να γίνει viral. Ναι, ρε, ισχύει. Δεν αυτό. Υπάρχει αυτό. Το φορσάρουνε γάματα. Το φορσάρουνε, ισχύει αυτό. Δεν βγαίνουν στα κοινά τα παιχνίδια, ρε, στη ζέτα και λένε αχ, θα μας γράψει το Λούμπεν. Ναι, ναι, ρωτάνε πότε θα μας δείξουν. Μπράβο. Ναι, το μαγειρεύει στον αντένα χρόνια. Σπίνα κρύβει επειδή έχει το προφόλ με το bot τρόπο 200 fly. Τι εκεί πέρα είναι το τέτοιο. Δεν το ξέρω, δεν το έχω κάνει επίτηδες. Πλαχείο. Και γελάμε. Δείξτε μας που είναι η Ελλάδα. Εγώ τους ρωτάω μα έχω προγούλη. Θα ρωτήσω 100 άτομα και θα κρατήσουμε σκορ. Από το Φιλαδέλφιο TV, πω. Φιλαδέλφιο. Μην δεις εκεί πέρα. Από εκεί που είμαστε, γιαγιά, ανοίξτε. Εννοώ, κεράστε. True. Καλά αυτά. Πάλι καπνίζεις, βρε μπάσαρδε. Όταν βγαίνω έξω. Όπα, ρε φελέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα 10 γκίτσα. Να είσαι καλά, φίλε μου, να είσαι καλά. Όπα, ρε, δώσπασε. Πεχταράς. Σε δρομόταγμα να πάτε για interviews. Και ναι, και με τη μαχαιριά πες ότι φάει. Ξέρεις γιατί κάπνιζω τώρα το μεταξύ. Γιατί. Μία μέρα δεν είχα πάρει το ηλεκτρονικό και αγόρασα απ' έξω. Αλλά κάπα. Μάλεψε. Δηλαδή, τι είναι το τρόπο να έχει κάποιο streamer 100 sub και να πετούν 100 κάπα ελεξίδια για να κρατήσει ένα streamer? Όχι, watch time θέλουν.
Το watch time είναι το πιο σημαντικό. Να γράφεις ώρες. Σπινά είσαι ντόπα. Απ' τα βυζιά σου ρουφάμε. Όχι, ανεφιλιστής καλή κυπέζης, λέει γκάγκστα. Δεν μου λες, άμα κάνεις καλό μακιγιά στα φρύδια κρατάει. Μπορεί να κάνεις και μόνιμο. Τα χένα, χένα πάνε κάνει. Να κάνω μια χένα. Ναι, ισχύει, χένα κάνω. Green Hell, παραπάνω. Εμείς άμα να σωθούμε, θα σωθούμε από το watch time και από τα ελιξίρια. Και τα sub ελιξίρια είναι μαλάκα. Αυτό, sub και ελιξίρια. Γιατί από average viewer, άκλαφτη. Αφεντικό μην ξηρείς, τα βρύδια δύσκολα ξαναβγαίνουν. Ναι, συμφωνώ. Δεν θα τα ξηρίσουμε. Και θα κάνεις. Ακόμα χειρότερα. Με κερί θα βγουν. Ακόμα χειρότερα. Μην το κάνεις, μαλάκα. Να μην το κάνω. Τι καπνό καπνίζεις? All Corbon Asper. All Corbon Asper. Είμαστε τέλεια. Υπέροχα. Αδερφέ, ήταν ένα και ένα, να ξέρεις. Εγώ έτρωγα μόνο γύρω εδώ. Αλλά τώρα... Δεν ξέρω ότι κάτι κρέατα αυτό, εδώ πέρα. Τώρα το πάμε κι αλλού. Τώρα μιλάμε. Είναι χάρη η αυτοία. Είναι και υπόλοιπη. Μια τόμα από τη χειρινή, αλλά έχει το τσιτσί. Εγώ δεν έχω χώρο. Τα παιδιά άμα θέλουν. Α, ναι, να κανονίσουμε. Τόμαχο χειρινή, καλό. Green Hell. Το watch time είναι το πώς σε βλέπουνε με το πόση ώρα σε βλέπουνε. Πού τρώτε? Γύρω στις Ελλάδος, στη Βασιλή Σόλγας. Σπίνα από μια στο γραφείο, τώρα μεταγωγμένα από τον Botox. Έχει βαμμένα αυρία τόσο καλά που είναι λες και είναι κανονικά. Ναι ρε, το κάνουνε με τα τουάς, το κάνουνε μόνιμο. Δεν θα κάνω μόνο με το τόσο τα φρύτια που είναι φελέ. Σου λέει ο άλλος τώρα. Αχ, θα δούμε τι θα κάνουμε. Θα τα κάνουμε τώρα τα φρύτια, τέλος, το είπαμε. Κανονικά με το βάλω στα 800, αλλά είστε μουνιά. Κάπως θα βρω τον τρόπο να σας χαμάρω. Πω, το πρέπει να κυκλοφορώ με καπέλο όλη την ώρα. Tears in Rain. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το Tear 2. Καλή συνέχεια. Γεια σου, φελέ. Γεια σου, γεια σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ρε. Το μους του ξηρίσω, ναι, ρε. Συγγνώμη, ρε, φίλε. Ίχνος φερδίου πότε αρχίζει να βγαίνει? Παιδιά, αφήστε σήμερα το τρόπο. Να χαλαρώσουμε. Θα είχα πάρει εδώ πέρα με μηχανή, φαντάσου. Κάνε ένα μήνα να βγει. Ένα μήνα να βγουν τα φρύδια σου κάνανε. Ναι, τελείως. Λοιπόν, με όσα παιδιά έρθουν έτσι, εδώ να φάνε, να πούνε ότι ήρθαν από το σπίνα και από μένα. Ναι. Έκανε ένα μήνα για να βγει ολόκληρο. Αυτό να δω και στο δεύτερο. Τι ένα μήνα, ρε μαλάκα, να βγουν με ξύρις εκεί? Μια γραμμή έτσι που είχα κάνει, για να δω έτσι. Μαλακιζόμουν, ρε φίλε, μαλακιζόμουν. Λες, θα πάρω μηχανή. Τι είχε κάνει ένα μήνα να βγει τελείως. Τι γράφω στο πουλήμα? Σπίνα, μην τα πάρεις τα φρύδια, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για την υγεία σου, καλύτερα να τα πάρεις με μηχανή. Ωρε φίλε, δεν το ξέρω αυτό. Είναι γιατρός το παιδί που το λέει. Είναι δερματολόγος. Πόσο χρονών είστε συνολικά? Πόσο χρονών είμαι? Εγώ είμαι 27. Εσύ πόσο είσαι? 27 είσαι? Έχω μείνει 27 εγώ. Α, μείον 10 το πάμε, 21 είμαι. Να κάνω σκουλαρίκια στις ρόγες. Μήπως δεν θέλει να βάλω να με πυροβολήσει κανένα αντιαρματικό? Α, θυμάσαι αυτό που λέγαμε για τον Τζάκας? Να βρούμε τα πιο light και να τα κάνουμε. Εγώ μέσα είμαι. Τα πιο light όμως. Μπάλα bowling στα παπάρια με σπασουάρ. Με σπασουάρ το κάνω, ναι. Το κάνεις? Κάνω. Σίγουρα. Σπασουάρ, τι να πονέσω? Δεν θα πονέσεις. Θα πονέσεις όντως. Εσύ έστρανε με σπασουάρ και... Όντως. Άμα τη ρίξεις σιγά. Πού τρώμε? Στο γύρο. Δεν θα βάλω κάποια άλλη να μας ρίξει την μπάλα. Αυτό. Θα είναι μιλημένη από πριν. Μόλις τη δύναμη. Ωραία. Sub goal στα 800. Σκάμ και τα δύο challenge. Καλό. Για ξαναπες το. Να βάλω στα 800 sub τώρα που έχω φτάσει 600. Να σκαμάρουμε και τα δύο προηγούμενα challenge. Και θα βάλουμε countdown μέχρι την τρίτη. Ναι. Αυτό είναι hardcore τελείως. Σκληρό.
Όχι Pain, απλά το έχω πει 7 φορές. Ας τον Παπαλούμπα, μην ξεκινήσουμε τώρα τα τζάκα στα χειρότερα. Δεν θέλω. Μόλις φάγαμε. Μπορεί να με σώσει ένας. Να σου βγάλει την κάρτα. Το όνομά του ξεκινάει από αυτή. Reverse card. Και να πηγαίνει πίσω μετά. Α, γιατί κάνεις μια ρουλέτα. Μπουνιά από Κυριάκο Γκρίζι. Κάτσε ρε μαγα, όχι να πεθάνουμε. Τι θα φοράμε ρε μαλάκα. Την πανοπλία του. Στολή από, από τέτοιο. Μόνο Iron Man μπορεί να αντέξει. Ναι, πρέπει να φοράς από Vibranium στολή. Αυτό που είχαν στη Wakanda. Αλλιώς δεν σώζεσαι. Εν τω μεταξύ έχει ξεκινήσει ο Κυριάκος και δουλεύει και πόδια, δηλαδή kickbox. Έχει ξεκινήσει καιρό το κάνει, λέω. Ναι. Πόσο χρόνο είμαστε όλοι συνολικά, 535.000. 540-600 είμαστε. Βόλτα στην. Α, σου είπα τι θα κάνω. Θα πω τη Σέβα Μιλή να αντιθεί Ρουσλάνα να μου τραβήξει ένα βίντεο με το τέτοιο, με το τραγούδι. Και μετά να κάνουμε σύγκριση εσένα με την Εύα Μιλή. Έχεις επικοινωνία μαζί της. Θα τη στείλω μήνυμα. Με μήνυμα δεν θα καταλάβει τίποτα. Θα της 50 ευρώ της δώσω. Με Πορτογάλη θα τη βγάλεις. Αυτό τόσο είναι το ίδιο το κατάλογο της. Cosplay λέει 50 ευρώ. Α, έχει τίποτα κατάλογο. Ναι. Τι άλλο έχει τίποτα κατάλογο.